ιστορία του. Η Λεωφόρος είναι γεμάτη εντός και εκτός και ας ελπίσουμε να δούμε έναν τελικό αντάξιο της ποιότητας των δύο ομάδων που μας πρόσφεραν σε αυτά τα Final Four, γιατί μιλάμε ίσως για το καλύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της Α1 γυναικών. Οι στιγμές στη Λεωφόρο είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Άνθρωποι που έχουν φάει το γήπεδο αυτό με το κουτάλι και έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, όπως ο Παύλος Καραμαρούδης, σε άνδρες και γυναίκες, δεν θυμούνται ποτέ στο παρελθόν ανάλογη εικόνα εκτός Λεωφόρου από τις 3.30 και μετά. Η Λεωφόρος είναι γεμάτη από τις 5.30, κατάμεστη από τις 6 και 4. Δεν πέφτει πραγματικά καρφίτσα και είναι ουσιαστικά η κορύφωση της σεζόν με το 5ο και τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων. Ράπτης και Δελικοστήρης οι δύο διαιτητές. Κλειδί του αγώνα το σερβίς και το μπλοκ, το οποίο λειτουργήσε εξαιρετικά για τον Ολυμπιακό. Στον πρώτο τελικό για τον Παναθηναϊκό η αντίστοιχη λειτουργία του μπλοκ με 14 πόντους έναντι 6 του Ολυμπιακού στον τρίτο αγώνα ουσιαστικά έκανε τη διαφορά. Και βέβαια απόψε, πέραν όλων των άλλων, πέραν των στοιχείων που σημάδεψαν την πορεία των δύο ομάδων, ένα βήμα πριν από την απονομή του πρωταθλήματος θα μετρήσει η καρδιά και ο χαρακτήρας των μεγάλων παιχτριών. Από τη μια μεριά η ρούξη του Μητρέσκου με νίκη του Παναθηναϊκού αναδεικνύεται MVP του πρωταθλήματος, κορυφαία δηλαδή αθλήτρια στη σεζόν. Από την άλλη Μαρία Χατζηνικολάου, η αρχηγός του Ολυμπιακού, η οποία έκανε εξαιρετικά πρώτα δύο παιχνίδια. Είναι ένα ερωτηματικό για να δούμε την εξάδα του Παναθηναϊκού, να δούμε αν ο Τάκης Φλόρος θα χρησιμοποιήσει την Ελένη Φραγκιαδάκη, που ουσιαστικά ήταν αυτή που έσπρωξε τον Παναθηναϊκό στη νίκη μέσα στο Ρέντι την προηγούμενη εβδομάδα, ή ο Φλόρος θα χρησιμοποιήσει την Φένια Παπαγεωργίου, θα χρησιμοποιήσει δηλαδή τη συνηθισμένη εξάδα που βλέπουμε στους αγώνες του Παναθηναϊκού με Λόζασιτς, Σαπαρέσκα δηλαδή, Κουτουξίδου, Δημητρέσκου, Μιλωνά και Άνταμς. Η Φραγκιαδάκη είναι λοιπόν στο τερέν. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή του Φλόρου σε σχέση με την συνηθισμένη του εξάδα. Στην αντίπερα όχθη ο Ολυμπιακός δεν έχει αλλαγές. Τένεβα, Κιώση, Μποροβίτσεκ, Καλατζίεβα, Σιμάκοβα και Χατζηνικολάου, με λίπερο την Βλάχου. Αυτές είναι οι συνθέσεις που θα παρατάξουν τέλει στο τύπο για τον Ολυμπιακό και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τάκης Φλόρος. Τένεβα με πρόβλημα στον ώμο ουσιαστικά στα δύο τελευταία ματ, κυρίως στον τρίτο τελικό πήγε σε απλά περάσματα εδώ στη Λεωφόρο, δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβλημά της και περιμένει πολλά ως ο Τύρκος. Από την Τένεβα Μιλίζεβιτς στην επίθεση, από την άλλη ο Φλόρος αρχίζει το ματ με την Νικολέτα Κουτουξίδου και την Φραγκαδάκη, η οποία μαζί με την Άνταμς είναι οι μοναδικές παίκτριες στους τέσσερις τελικούς με από παιχνίδι σε παιχνίδι περισσότερη συλλογή πόντων από το προηγούμενο. Η Άνταμς βέβαια ήταν απούσα στους δύο πρώτους τελικούς και η Φραγκιαδάκη δεν πήγε καλά, αλλά από το τρίτο τελικό και μετά άρχισε να ανεβαίνει στα διάτα. Η Άνταμς είχε 0 πόντους στο πρώτο ματ, 3 στο δεύτερο, 11 στο τρίτο, 18 στο τέταρτο. Η Φραγκιαδάκη αντίστοιχα νούμερα της πόντων από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι 0, 2, 8 και 13, που σημαίνει ότι η Φραγκιαδάκη ερχόμενη από τον πάγκο βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Πρώτο σερβίς της Κουτοξίδου, άστοχο. Θα κρυθούν πολλά σε σερβίς και μπλοκ, τομείς στους οποίους ανά αγώνα λειτουργήσαν για τις δύο ομάδες. Μποροβίτσεκ, Μισοζόνη, Λόζανσιτς, η πρώτη υποδοχή του Παναθηναϊκού, 1-1 η Σαπαρέσκα. Η Λόζανσιτς βοήθησε και στο Ρέντι στην πίσω ζώνη όταν ο Παναθηναϊκός άρχισε να έχει προβλήματα στην υποδοχή του. Η Γαλλίδα ήταν αυτή που πήρε το χρήσμα από το Φλόρο για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, να κάνει δηλαδή καλύτερη υποδοχή. Μόνικα Άνταμς πίσω ζώνη στην Καλαϊτζίεβα, πήρε καλή υποδοχή η Σιμάνοβα, η Κιώση Βιώθη Φραγκιαδάκη 2-1. Η Φραγκιαδάκη που στο 5ο σετ στο Ρέντι έκανε πράγματα και θαύματα, ήταν αυτή που με πολύ τύχη αλλά και πολύ ικανότητα πέρναγε τις μπάλες την ώρα που το μπλοκ του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να τη σταματήσει. Δεύτερο σερβί για την Αμερικανίδα. Πρώτη ζώνη η Άνταμς, η Τένεβα, λάθος της Σιμάκοβα, πέρασμα της Χατζηνικολάου, λάθος και της Μιλωνά. Δεύτερη επίθεση ο Ολυμπιακός με την Κιώση να σκοράρει.
μία στις δύο οικειώσει, 2-2 ο Ολυμπιακός οικειώσει Παντελή, μόνο στον τέταρτο τελικό ήταν πρώτος σκόρερ για την ομάδα. Ήταν καταπληκτική στο τέταρτο τελικό, ήταν η MVP του Ολυμπιακού. Η Ελένη οικειώσει διαγώνιος του Ολυμπιακού. Αντιθέτως στο τρίτο τελικό δεν ήταν σε καλή μέρα. Όπως έλεγε η Χατζηνικολάου για τον τρίτο τελικό, είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους η ερυθρόλευση ότι υπάρχει και τέταρτο μάτς στην έδρα τους. Η Φραγκαδά και 3-2. Εδώ δεν υπάρχει αύριο που λένε, δεν υπάρχει άλλος τελικός. Όλα κρίνονται εδώ στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Όποιος νικήσει για παίρνει για την κούπα. Για πρώτη φορά στις 5 αναμετρήσεις κρίνεται τίτλος από το 2004. Καλαϊτζίεβα, Χατζηνικολάου, Φιλέ, Φραγκιαδάκη. 3-3. Τένεβα, floating service για να δυσκολεύσει την Άνταμς. Έδωσε καλή υποδοχή Αμερικανίδα, Άουτι του Μητρέσκου. 3-4 Ολυμπιακός. Του Μητρέσκου με 30 πόντους στο 3-2 του Παναθηναϊκού στο Ρέντι. Τένεβα. Καλή πρώτη μπάλα, η Άνταμς. Του Μητρέσκου έχει μία στις 2, 4-4. Τα πρώτα σερβίς του Ολυμπιακού είναι πάνω στην Άνταμς. Προσπαθούν να χαλάσουν την υποδοχή της Αμερικανίδας. Και ο Παναθηναϊκός πάει πιο πολύ στην Καλαϊτζίεβα. Μετά την Τένεβα και αποφεύγει, προσπαθεί να αποφύγει την Βλάχου. Ζητάει χώρο για να πάρει υποδοχές. Είναι καλύτερη στην υποδοχή. Εδώ έδωσε καλή πρώτη μπάλα στη Σιμάνκοβα. Φραγκιαδάκη. Δεύτερο μπλοκ της Φραγκιαδάκη στη Χατζηνικολάου, 5-4. Δεύτερο ατομικό της Φραγκιαδάκη που ξεκινάει όπως τελείωσε το παιχνίδι στο Ρέτι. Ουσιαστικά παίζει στη θέση της Παπαγεωργίου, η οποία βοηθούσε στην υποδοχή, όχι όμως και στην επίθεση τα πρώτα μάτια. Ούτε στο μπλοκ. Είναι καλύτερη η Φραγκιαδάκη στο μπλοκ. Καλά η υποδοχή της Τένεβα. Βλάχου, Καλαϊτζίεβα, ευνηδιάζει τη Φραγκιαδάκη με διαγώνιο πέρασμα. Κοντραμπάλα, η Φραγκιαδάκη με πλασέ, η Χατζηνικολάου δεν μπορεί, 6-4. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ο τρίτος πόντος της Φραγκιαδάκης στους 6 του Παναθηναϊκού. Πρώτος από επίθεση, έχει και 2 από μπλοκ. Είναι η πρώτη σκόρερ στο παιχνίδι. Είναι το χαρτί του φλόρου για το κύπελο στην Ιεράπετρα. Είναι το χαρτί του φλόρου στη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, αντί της Παπαγεωργίου. Είναι η παλιότερη παίκτρια του Παναθηναϊκού, 8 χρόνια στη Λεωφόρο. Του Μητρέσκου, 6-5 διαφορά, πήγε για πρώτη φορά στους 2. 6-4. Να πάμε μια βόλτα από την Τζούλια Κοφίτσα. Πας και έχει δει κάτι στον πάγκο του Ολυμπιακού να μας ενημερώσει. Πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Τέλης ο Τύρκος είναι σκεπτικός. Δεν είναι ευχαριστημένος από το ξεκίνημα της ομάδας του. Είναι ευχαριστημένος όμως από το γεγονός που κατάφερα να εκμεταλλευτούν τα λάθη του Παναθηναϊκού, τα χαμένα σερβίς. Τώρα χτυπιέται, δίνει κάποιες οδηγίες από μακριά, αλλά περιμένει το time out για να δώσει ακόμα περισσότερες. Οι τρεις από τους 7 πόντους του Παναθηναϊκού είναι από μπλοκ, έχει 2 με τη Φραγκιαδάκη και ο πρώτος είναι από διπλό μπλοκ. Συνεπώς το παιχνίδι, αυτό που έλεγε και ο Σίδωρος από το ξεκίνημα, ως τώρα κρίνεται στο μπλοκ με τον Παναθηναϊκό, με τη Φραγκιαδάκη κυρίως, να έχει πάρει αρκετούς πόντους. Floating service στην Τένεβα, ούτε τώρα υποδοχή. Καλαϊτζίεβα γυρίζει για δεύτερη φορά κάνοντας την Πασαδόρο. Ο Παναθηναϊκός έχει κόντρα επίθεση με Λόζανσιτς, Κιώση, Σιμάνκοβα, Καλαϊτζίεβα δεν έχει περάσει επίθεση, σταματά στη Λόζανσιτς. Φορτώνει Σιμάνκοβα την Καλαϊτζίεβα, τρίτο μπλοκ στην πρώην παίκτα του Παναθηναϊκού. Πάλι Καλαϊτζίεβα, λανθασμένη η επιλογή επίθεσης. Αλλάζει που του ξύδου, ανεβαίνει η Άνταμς, περνάει στη μισό ζώνη στην Τένεβα, δυσκολεύεται η Σιμάνκοβα. Πάλι Καλαϊτζίεβα, πέρασε από το μπλοκ. Γυρίζει Φραγκιαδάκη, έρχεται η Άνταμς με πλάστα στην Κιώση. Διεκδικεί η Λόζανσιτς και παίρνει εύκολα. Κουτουξίδου Λόζανσιτς. 8-5 στους 3. Ο καλύτερος πόντος ως τώρα στο σετ με τις κόντρα μπάλες του Ολυμπιακού, να μην τις τελειώνει η Καλαϊτζίεβα, να βλέπει τον μπλοκ του Παναθηναϊκού να τις υψώνει τείχος και σε αυτόν τον πρώτο χρόνο βλέπετε εδώ το πάθος της Γαλλίδας. Λόζανσιτς έχει πάρει πρωτάθλημα με τις Κάνες στη Γαλλία, παρούσα σε διοργανώσεις Champions League. Θέλει εδώ στη Λεωφόρο, την κατάμε στη Λεωφόρο, να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα που θα συνοδευτεί με double, θα είναι double. Ο Παναθηναϊκός χωρίς να κάνει jump service χαλάει την υποδοχή του Ολυμπιακού, έχει καλύτερες τοποθετήσεις στο μπλοκ. Έτσι εξηγείται μέχρι στιγμής η διαφορά των τριών πόντων. Ο Ολυμπιακός ακόμα και όταν έκανε πάσα στη Σιμάνκοβα στην τελευταία φάση πρώτη μεγάλης διάρκειας που βλέπουμε σε επανάληψη, φόρτωσε συνεχώς όλες τις επιθέσεις στην Καλαϊτζίεβα. Την
Καλαϊτζίεβα δεν μπόρεσε να τελειώσει τις μπάλες απέναντι στο πράσινο μπλοκ. Καλαϊτζίεβα είναι η πιο σταθερή στο σκοράρισμα παίκτρια του Ολυμπιακού στους 4 πρώτους τελικούς με 10, 12, 8 και 15 πόντους αναμάτς. Θέλει βοήθεια όμως ο Ολυμπιακός και από την Τένεβα και θέλει βοήθεια από το παιχνίδι της Σιμάκοβα, δηλαδή να μπορεί να προσαρμόζει ανάλογα το παιχνίδι. Γιατί είδαμε στην προηγούμενη φάση ότι φόρτωσε πάρα πολύ την Καλαϊτζίεβα. Δεν επέλεξε ούτε την Γιώση ούτε την Τένεβα. Ο Ολυμπιακός θέλει να νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και να κάνει ό,τι και ο Πανελλήνιος του Γιάννη Νικολάκη το 2001. Νίκη δηλαδή στη Λεωφόρο και απονομή πρωταθλήματος σε αντίπαλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Προδοχή Καλαϊτζίεβα. Κοροβίντσεκ στη γραμμή. Μέσα. Το λέει και ο Φλόρος. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. 8-6. Πρώτος πόντος της Μποροβίντσεκ. Ακούμε την Τζούλια Κοφίτσα. Οι οδηγίες του προπονητή του Ολυμπιακού είναι προς το πρόσωπο της Σιμάνκοβα να μοιράσει καλύτερα το παιχνίδι της ομάδας της, να μην επιμένει τόσο πολύ με την Καλατζίεβα, να βλέπει την Μποροβίντσεκ και την Τένεβα. Κουτουξίδου, Άνταμς, out, το μπλοκ από Μποροβίντσεκ και Κιώση, 9-6. Ουσιαστικά η Σίδωρε ζητάει ποικιλία στο παιχνίδι του ο Σωτήρκος, να μην είναι δηλαδή μονόπλευρο. Δεν έχει άδικο. Λόζανσιπς, καλή πρώτη μπάλα η Βλάχου. Σιμάνκοβα παίζει πάλι από τα άκρα, έξω η Κιώση, 16. Σιμάνκοβα δεν πάει σε πρώτο χρόνο, έχει καλή πρώτη μπάλα. Η διαφορά στους 4 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε το 3-2, τη νίκη δηλαδή στο Ρέντι, με δύο σερβίς της Δουμητρέσκου στην MVP, στην πρώτη μπάλα του ελληνικού πρωταθλήματος, στην Γιάννα Βλάχου. Εντάξει, δικαιούται να κάνει λάθη, βέβαια τα λάθη τα έκανε στο πιο κρίσιμο σημείο. Νομίζω πάντως ότι η Ιωάννα Βλάχου, αν βγάζαμε MVP των τελικών μέχρι τώρα, δικαιωματικά είναι η κορυφαία παίκτρια των τελικών. Σε υποδοχή, άμυνα, όλη την δρόμικη δουλειά που κάνει η Λίβερο στην πίσω ζώνη. Αλλά βέβαια τα λάθη, όπως είπες Παντελίνε στο πρόγραμμα, έκανε δύο λάθος υποδοχές σε σερβίς της Δουμητρέσκου. Η εικόνα του αγώνα στο πρώτο σετ, πέμπτο και τελευταίο ραντεβού στη Λεωφόρο της Στέψης, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. 6-9 οι γηπεδούχες, 3-12 ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει. Έχει σαφώς πιο καθαρό μυαλό ο Παναθηναϊκός. Έχει καλύτερη υποδοχή και μπορεί η Κουτουξίδου να μοιράσει καλύτερα το παιχνίδι της. Γέλενα Λόζανσιτς, λάθος η Καλαϊτζίεβα. Παίρνει την επίθεση χωρίς επαφή στο μπλοκ, 11-6 στους 5. Δεν βγαίνει καλά η υποδοχή του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να πάρει καν την μπάλα η Σιμάκοβα και γι' αυτό είναι λανθασμένες οι επιλογές στην επίθεση. 3 στις 13 αν δεν προλάβα να μετρήσω σωστά. Λόζανσιτς αλλάζει τακτική στα 3 μέτρα, πάλι λάθος η Καλαϊτζίεβα. Ανέβηκε η Κιώση και σκόραρε μετά από ώρα, 11-7. Ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα σερί 5-1, το 6-5 έγινε 11-6, τώρα είναι στο 11-7 με την Κιώση να περνάει την μπάλα από το καλωστημένο διπλό μπλοκ της Κουτουξίδου με τη Σαπαρεύσκα. Καλαϊτζίεβα, η Άνταμς φέρνει την Κουτουξίδου στα 3 μέτρα, κακός πρώτος χρόνος αλλά αποτελεσματικός με τη Σαπαρεύσκα, 12-7. Σαπαρεύσκα και Δουμητρέσκου στα δύσκολα. Κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό. Η Σαπαρεύσκα όταν δεν έπαιζε καμία συμπαικτριά της με τον Ηρακλή Κηφισιά ήταν συγκινητική στην υπερπροσπάθειά της. Η Κιώση με πλασέ, η Σαπαρεύσκα έβγαλε. Κοντραμπάλα με διπλή μπαλιά της Κουτουξίδου. Λέει λάθος το ράπτη, αλλά είναι σωστή απόφαση του πρώτου διαιτητή. 12-8. Ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα Ισίδωρε να έχει πάγκο. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που δεν μπορεί να ανακατέψει ο Σωτήρκος στην τράπουλα, ο Φλόρος. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τις 10 ανατροπές που έχει κάνει στα 17 παιχνίδια με το σημερινό. Κουτουξίδου Άνταμς στη γραμμή. Απλώς ήθελα να πω πριν λέγοντας ο Ολυμπιακός στην εκκίνηση της φράσης ότι είναι η ομάδα που καλύπτει μεγάλες διαφορές και εδώ στη Λεωφόρο αλλά και στο Ρέντι στον τέταρτο τελικό. Διαφορές 7 και 8 πόντων τους έχει φέρει στον έναν. Η Άνταμς, πάλι καλά η Τζίεβα, τώρα πήρε καλή πρώτη μπάλα η Σιμάνκοβα, πάλι από τα άκρα η Τένεβα. Με μονόπλο, η άμυνα της Λόζανσιτς, η Φραγιαδάκη πέρασε, 14-8. 4 πόντους στους 14 του Παναθηναϊκού από τη Φραγιαδάκη, 2 μπλοκ και 2 επιθέσεις. Ο Ολυμπιακός παίζει από τα άκρα, θα έλεγα ότι παίζει σταθερά από το 4, από ένα από τα δύο άκρα δηλαδή. Αυτό που ουσιαστικά αναγκάζει το Σωτήρχο να πάρει μετά από 22 παιγμένους πόντους στο πρώτο σετ και το δεύτερο time out.
Είναι προβλέψιμο. Είναι πιο ποιοτικός από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ψάχνεται κυρίως στην υποδοχή και όταν μια ομάδα δεν έχει υποδοχή δεν μπορεί να κάνει σωστά το παιχνίδι Πασαδόρος και δεν βγαίνουν οι επιθέσεις. Είναι τραγικά τα ποσοστά του και στην επίθεση. Δείγμα της κακής ψυχολογίας που έχουν αυτή τη στιγμή οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σε αντίθεση με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, βέβαια έχουν και τον κόσμο στο πλευρό τους. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εμφάνισης της σημερινής. Τους δίνει μεγάλη βοήθεια. Ακόμα και οι παίκτες του Παναθηναϊκού ευνηδιάστηκαν μπαίνοντας για ζέσταμα στην κατάμεστη λεωφόρο. Η Τζούλια Κοφίτσα. Αυτή τη φορά οι οδηγίες ήταν και πάλι στο πρόσωπο της Σιμάνκοβα, αλλά και να δώσει ψηλές μπάλες τόσο στην Χατζηνικολά όσο και στην Κιώση που δεν τις έχουμε δει μέχρι στιγμής να παίρνουν προσπάθειες για τον Ολυμπιακό. Λάθος της Τένεβα, κοντραμπάλα Δημητρέσκου με πλασέ, φλιδιάζεται η Βλάχο που πάει για την πλάζα από την Τένεβα, 15-8. Ακόμα όμως και στην προηγούμενη φάση που πήρε η Τένεβα την επίθεση με μονόμπλοκ, δεν μπόρεσε να πάρει πόντο. Την περίμενε στη διαγώνη η Λόζανσιτς. Η οποία Λόζανσιτς κάνει πολύ καλή εκκίνηση στις τοποθετήσεις της και τις άμυνές της στην πίσω ζώνη. Άνταμς, Καλαϊτζίεβα, πάλι από τα άκρα, η Κιώση διαγώνια, βγάζει Κουτουξίδου, η Μιλωνά, η Ντουμητρέσκου διπλό μπλοκ, πόντος του Παναθηναϊκού από τον Χατζηνικολάου, ο πρώτος από μπλοκ, 15-9. Το πρώτο μπλοκ του Ολυμπιακού μετά από 24 πόντους. Χατζηνικολάου είχε 34 πόντους στα δύο πρώτα μάτς. 19 στα δύο τελευταία παιχνίδια, τον τρίτο δηλαδή και τον τέταρτο τελικό. 16-9 πάει σε τεχνικό time-out και πάλι προηγούμενος ο Παναθηναϊκός. Πάντως είχαμε καιρό να δούμε Ισίδωρε τόσο γεμάτα γήπεδα και στο Ρέντι και στην Λεωφόρο και αν έλειπαν τα επεισόδια νομίζω ότι θα μιλάγαμε για το καλύτερο πρωτάθλημα από όλες τις απόψεις. Το εντυπωσιακό Παντελή είναι ότι η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού κατάφερε να γεμίσει το κλειστό γυμναστήριο του Ρέντι, κάτι το οποίο δεν πέτυχαν ούτε οι άνδρες του Ολυμπιακού. Βέβαια στο κλειστό γυμναστήριο του Ρέντι το άσχημο για τον κόσμο του Ολυμπιακού είναι ότι δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ εκεί τίτλο είτε σε άνδρες είτε σε γυναίκες. Ευκαιρία χάθηκε στο δεύτερο match ball τίτλου που είχε ο Ολυμπιακός στον τέταρτο τελικό. Φραγιαδάκη έχει φτάσει ήδη στους 5 πόντους και είναι η πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού την ώρα που η Κιώση, η φίλη της Φραγιαδάκη, βγήκαν μαζί από τα αποδυτήρια του Ρέντι αγκαλιασμένες. Αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να ακούσουμε τη Τζούλια Κοφίτσα. Πολύ ευχαριστημένος από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι ο προπονητής της ομάδος ο κύριος Τάκης Φλώρος. Είπε χαρακτηριστικά η ψυχραιμία, η ηρεμία στο παιχνίδι μας. Αυτά που πρέπει να κάνουμε, τα κάνουμε σωστά. Συνεχίστε έτσι. Τζούλια, πάντως δεν έδωσε οδηγίες ο Φλώρος. Όχι, όχι. Απλά προσπάθησε να τονώσει ακόμη περισσότερο το ηθικό των παικτριών του, να συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό και να αποφύγουν τα λάθη. Αναφερόμενος κυρίως στην Κουτουξίδου. Σαπαρεύσκα, άσος, 17-9. Στην ευθεία στην Τένεβα. Πρώτος στο μάτς. Για να ξαναδούμε. Καθαρά μέσα. Λάθος στην Τένεβα εδώ. Κακός υπολογισμός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει στο πνεύμα, στο ρυθμό του αγώνα. Τένεβα, Σιμάνκοβα, Κιώση στη γραμμή. Πρώτη επίθεση από τα 3 μέτρα από την πίσω ζώνη με την Ελένη Κιώση να μειώνει στους 7. Τρίτος πόντος για τη διαγώνια του Ολυμπιακού. Τένεβα, Φραγκιαδάκη, Λόζανσιτς, 18-10, τέλεια εκδήλωση πρώτου χρόνου. Ναι, γιατί είναι καταπληκτική υποδοχή του Παναθηναϊκού τώρα, είναι αλάνθαστες. Και θα έλεγα στην πίσω ζώνη. Άσχημο σερβίς ο Ολυμπιακός. Παίρνει πολύ εύκολες υποδοχές και η Φραγκιαδάκη και η Άνταμ. Δεν έχει ρίσκο το σερβίς του Ολυμπιακού. Που αν θέλει να μπει στο παιχνίδι θα πρέπει να ρισκάρει σίγουρα το σέρβις. Δημητρέσκου, εξαιρετικά η Βλάχου, πάλι η Κιώση πίσω τα 3 μέτρα. Συνεχίζει η ίδια μετά το μπλοκ της Λόζανσιτς, το λάθος της Χατζηνικολάου, 19-10. Κάνει κακό παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Οι κοπέλες είναι ακομμένες, ίσως να έχουν επηρεαστεί από τις γεμάτες εξέδρες του Λεωφόρου. Άλλωστε και στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό κάτι αντίστοιχο συνέβη. Καλαϊτζίεβα βελτιώνει την υποδοχή της. Παίρνει επίθεση με διπλό μπλοκ. Έσπασε η μπάλα, έβγαλε Μιλωνά. Ανεβαίνει η Φραγκιαδάκη για τον έκτο της πόντο. Σκόραρε 20-10. Δύσκολη επίθεση. Σκοτωμένη μπάλα από την Κουτουξίδου. Την έκανε πότε η Φραγκιαδάκη. Φραγκιαδάκη νομίζω ότι παίζει στην Ιερά Πέτρα.
Ήταν υπέκτρια που σφράγισε το κύπελλο για τον Παναθηναϊκό. Τότε έλεγε ότι έπαιζε εντός έδρας. Γιατί πέρασε την μπάλα από διπλό μπλοκ του Ολυμπιακού που ήταν στημένο. Πήρε την μπάλα αρκετά πίσω. Τη Φραγκιαδάκηλα την έκανε πόντο. Καλαϊτζίεβα λάθος. Λόζανσιτ κάνει τη μάχη από τη Σιμάνκοβα. Στο φιλέ, πάλι Φραγκιαδάκη, έβγαλε η κιόση λάθος τη Σιμάνκοβα. Η Βλάχου περιμένεται με την Κατσινικολάου, 21-10. Η Κατσινικολάου έκανε λάθος εδώ. Μπορίσοβα, αντίκαλα Ετζίεβα. Πάντως, στους τέσσερις προηγούμενους τελικούς, οι διαφορές ήταν μεγάλες στα κερδισμένα σετ. 25-11, 14-25, 25-12, 18-25, 25-16. Λίγα σετ πήγαν στους δύο πόντους. Δουμητρέσκου, Βλάχου, Μπορίσοβα, 4 βαλιές, 22-10. Τεράστια διαφορά, 12 πόντων για τον Παναθηναϊκό. Και στα επίσημα, Παύλος Θανάσης Γιαννακόπουλος, Θανάσης Μπελιγράτης και αρκετοί διεθνείς παίκτες. Δουμητρέσκου αλλάζει την τακτική, ευνηδιάζει την Βλάχου στα 3 μέτρα. Η Μπορίσοβα διπλό μπλοκ, η Βλάχου του Μπλάζ. Πίσω από τα 3 μέτρα η Τένεβα, η άμυνα της Άνταμς. 22-11 ο Ολυμπιακός έχει μία χαμένη επίθεση σε 3 από τη γραμμή των 3 μέτρων. Εδώ ο Παύλος Γιαννακόπουλος στις εξέδρες του κλειστού του λεωφόρου ήρθε πριν από λίγα λεπτά. Χατζηνικολάου, Άνταμς, Λόζανσιτς, διπλό μπλοκ, δεύτερος πόντος του Ολυμπιακού από την Πολοβίντσεκ, 22-12. Και από την Μπορίσοβα. Και από την Μπορίσοβα, βοήθεια στην Πολοβίντσεκ. Από την Μπορίσοβα κυρίως. Ναι, από το αριστερό χέρι της Μπορίσοβα. Χατζηνικολάου, δύσκολο σερβίς, η Φραγκιαδάκη. Η Λόζανσιτς κακός πρωτοχρόνος, 22-13. 3-0 σερί Ολυμπιακός με αυτές τις λάθος επιλογές από τον Παναθηναϊκό. Τελικοστήρης λέει στην Χατζηεφρέμογλου να πάει στον χώρο αναμονής. Ο Φλόρος μπήκε μέσα για να δώσει οδηγή στην Κουτουξίδου. Χατζηνικολάου, η Άνταμς, Δουμητρέσκου, λάθος επίθεση πίσω τα 3 μέτρα. Σιμάνκοβα Βορονίντσεκ, 22-14. Τέταρτος συνεχόμενος πόντος για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πέτανε μια απίστευτη επιστροφή στο Ρέντι όταν βρέθηκε να χάνει με 23-14 από τον Παναθηναϊκό στο τρίτο σετ. Κατάφερε να προηγηθεί και με 25-24 αλλά έχασε με 29-27 το σετ. Το σερβίς Χατζηνικολάου δυσκολεύει τη Μιλωνά. Φραγκιαδάκη πέρασε, 23-14. Φραγκιαδάκη οδηγεί τον Παναθηναϊκό εκ του ασφαλούς στην κατάκτηση του πρώτου σετ. Κάνει μεγάλο παιχνίδι. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Παναθηναϊκός σε 2 ή 3 πρώτα σετ αγώνων τελικών εφέτος δεν έχει πρώτη σκόρερ του Δημητρέσκου, που βγαίνει πρώτη σκόρερ όμως στο τέλος της ημέρας. Και στους 4 τελικούς θα πρώτη σκόρερ του Δημητρέσκου. Χωρίς να έχει καλή εκκίνηση πάντως και σήμερα στο πρώτο σετ. Φραγκιαδάκη, καλός πόντος. 24-14, ο Παναθηναϊκός έχει 2 άσους και 10 ευκαιρίες για να πάρει διαπεριβάτου το πρώτο σετ στον 5ο τελικό με τον Ολυμπιακό Λεωφόρο. Και MVP την Κρητικιά. Εδώ, την Ελένη Φραγκιαδάκη στην 8η της χρονιά στον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει ήδη 3 πρωταθλήματα και 3 κύπελα. Floating service, η Μπορίσοβα, η Τένεβα, απλώς περνάει η Μποροβίντσεκ, επίθεση για το σετ, ανεβαίνει η Άνταμς για το μπλοκάουτ, 25-14, ο Παναθηναϊκός, πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε και ο πιο αισιόδοξος οπαδός του, ανοίγει το σκορ, κάνει το πρώτο βήμα τίτλου στο Λεωφόρο. 2 προκρίθηκε στον τελικό. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός έχασε το πρώτο σετ στο Ρέντι. Βρέθηκε να χάνει 15-14 στο tie break, αλλά με ανατροπή και 3 συνεχόμενους πόντους πήρε το σετ και την ισοφάρισε τον Ολυμπιακό σε 2-2 νίκες. Είχαμε ανατροπές και στο κύπελο και στα δύο παιχνίδια. Έχανε στον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό με 2-1 και 24-23 στο τέταρτο. Προκρίθηκε στο τελικό με 3-2 στο σετ. Εκεί έχανε πάλι από τον Μαρκόπουλο με 2-1, αλλά πήρε την κούπα με 3-2. Η πληροφορία ότι θα πάει αν πάρει την κούπα στο καζίνο το βράδυ διαψεύδεται κατηγορηματικά. Άνθρωπος των ανατροπών. Δεύτερο σετ. Πρώτος πόντος για τον Παναθηναϊκό από χαμένο ερυθρόλευκο σερβίς. Και όλες
Πολλές βέβαια οι ανατροπές Ισίδωρε με πολύ χάλασμα στην ομάδα του. Πολύ αλλαγή στην τράπουλα δηλαδή. Μοίραζε και ξαναμοίραζε το παιχνίδι σε αναπληρωματικές και βασικές. Καλαϊτζίεβα, Μποροβίντσε, κακός πρώτος χρόνος. Σώζει το πόδι για τον Παναθηναϊκό και όσοι. Κοντραμπάλα Σαπαρές, Χάμιλα Ιβλάχου. Σιμάνκοβα, Τένεβα με διπλό μπλοκ 2-0. Φίφη Σαπαρέψκα. Ναι, γιατί εδώ είναι προβλέψιμη η επίθεση του Ολυμπιακού. Μα όλες οι επιθέσεις είναι από το 4 για τον Ολυμπιακό. Την περιμένει, ναι, την περιμένει το διπλό μπλοκ την Τένεβα. Ο Τύρκος είχε κάνει μαγική αλλαγή στο Μαρκόφρο, ήταν Ολυμπιακός, έκανε 2-0 με τη Χατζιεφρέμο, βγαίνει τη Σιμάνκοβα και πήρε το μάτς. Τένεβα με πλάση σε 2-1. Η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που χρησιμοποιούν πλασέ για να περάσουν την μπάλα. Ναι. Δεν βάζουν δηλαδή δύναμη για να περάσουν την μπάλα. Και ο Θανάσης Γιανακόπουλος. Και ο Πάμπλος Γιανακόπουλος και ο Θανάσης Βελιγράτης. Πολύς κόσμος και στα επίσημα, δεν πέφτει καρφίτσα στη λεωφόρο. Και 500 άτομα εκτός. Λόζαν Σιτ δεν είχε καλή υποδοχή. Δουμητρέσκου πάνω από το μπλοκ. Ευκαιρία του Ολυμπιακού για το 2-2. Μπερδεύονται Τένεβα Μποροβίντσεκ. Περνάει Τένεβα Μιλίτσεβιτς. Βγάζει Σαπαρεύσκα. Δουμητρέσκου περνάει από διπλό μπλοκ 3-1. Πάντως, αν ο Παναθηναϊκός αποφάσιζε να χρησιμοποιήσει ως έδρα του τελικού το χρυσό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, πάλι δεν θα έπεφτε καρφίτσα. Ναι. Οι πιέσεις που δέχτηκαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για εισιτήρια ήταν απίστευτες στις τρεις τελευταίες μέρες. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά και οι ίδιοι, περισσότερα από 8.000 εισιτήρια θα μπορούσαν να είχαν πουλήσει με τη ζήτηση που είχε. Και να πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού βάσει προκήρυξης, διότι ήθιστε στον τελευταίο τελικό το 30% να αντιστοιχεί στην φιλοξενούμενη ομάδα. Αλλά η προκήρυξη έχει αλλάξει μετά τα γεγονότα της Λαυρίου στο κύπελο Ελλάδας που άρχισε και δεν τελείωσε ποτέ πρόπερση. 4-1 ο Παναθηναϊκός. Έρχεται και στο δεύτερο σετ με πατημένο τον γκάζι από το πρώτο. Η Άνταμς πολύ καλό σερβίς, η Τένεβα, η Κιώση, η Τένεβα πέρασε. Κι άλλη κόντρα επίθεση. Φραγκιαδάκη, η άμυνα της Σιμάνκοβα δίνει φιλές στην Τένεβα, ο Δελικοστήρης. 5-1. Η υποδοχή του Ολυμπιακού είναι κάκιστη. Και στα δύο σετ ψάχνονται οι ακραίες του Ολυμπιακού. Ούτε η Βλάχου σήμερα έχει καλές υποδοχές, παρά το γεγονός δεν μπορεί να βγει εκεί να πάρει την μπάλα. Τέλει με 80% στην πρώτη μπάλα η Βλάχου. Αλλά η Βλάχου δεν μπορεί να βγει να πάρει εκεί που πάει η μπάλα. Είναι πάρα πολύ στα άκρα η μπάλα. Πολλές δυσκολίες για τη Μαρίνα Καλαϊτζίεβα, πρώην παίκτα του Παναθηναϊκού. Για την Τένεβα Μιλίτσεβιτς, τη διεθνή Βουλγάρα που είναι εξαιρετική και στην πρώτη μπάλα και στις επιθετικές της επιλογές. Αλλά ο Ολυμπιακός ως ομάδα δεν λειτουργεί προς ικανοποίηση βέβαια του Θανάση Γιανακόπουλου. Ο οποίος τι σου έλεγε στο μικρόφωνο του Supersport, ότι μετά το 2-1 όταν μπήκε ο Παναθηναϊκός είχε φοβηθεί για τα καλά και δικαιολογημένα. Γιατί ο Ολυμπιακός έδωσε ένα σιτάρι στα δύο πρώτα μας. Έδειξε ομάδα ικανή ακόμη για 3-0. Βέβαια του απάντησε του Μητρέσκου ότι εμείς ξεκινάμε από το 2-0 να παίζουμε και μετά. Άνταμς, Καλαϊτζίεβα, η Τένεβα, κάλο λάθος, 6-1. Τζούλια, να σ' ακούσουμε, Τζούλια. Για άλλη μια φορά ο προπονητής του Ολυμπιακού φώναξε στις παίκτριές του για τα συνεχόμενα λάθη. Μίλησε περισσότερο για την υποδοχή στη Βλάχου, όπως ήταν φυσικό, και είπε στην Τένεβα να προσέχει τη Σαπαρεύσκα. Η Κιώση με διπλό μπλο, 7-1. Δεν υπάρχει υποδοχή στον Ολυμπιακό. Ναι, όλες και όταν υπάρχει μπάλες... υποδοχή δεν υπάρχει επίθεση. Ναι. Όλες οι μπάλες πηγαίνουν στη Σιμάνκοβα πολύ άσχημα. Αυτό που έλεγα νωρίτερα ισχύει τώρα για τον Τέλη Σωτήρκο. Κατζιεφρέμο από τη Σιμάνκοβα, αλλαγή Πασαδόρου, ενδεχομένως να σκεφτεί και αλλαγή Διαγώνιας. Ναι, εντάξει. Με την Κούκου αντί της Κιώση, η οποία κάνει πολλά λάθη στην επίθεση. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η κίνηση του τεχνικού του Ολυμπιακού. Και λέει κιόλας στη Σιμάνκοβα να ηρεμήσει. Λάθος Καλαϊτζίεβα, πόντος της Σαπαρεύσκα. Τι θα κάνει όμως η Πασαδόρος. 8-1. Και Σούπερμαν και Σούπερβούμαν να είναι η Πασαδόρος, δεν θα φτάσει την μπάλα. Έτσι όπως πάνε οι υποδοχές στον Ολυμπιακό. Δείτε πώς, πού πάει η υποδοχή από την Καλαϊτζίεβα. Πάνω στη Σαπαρεύσκα. Και ο Σωτήρκος έξω φρενός στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εδώ το βλέπετε σε πρώτο πλάνο, να παίξουμε λέει. Ούτε άγχος στη Μιλίσεβιτς. Χαρακτηριστικές κινήσεις του προπονητή του Ολυμπιακού που αντικατέστησε τον Στέφανο Πολίζο μετά το κύπελο της Ιεράπετρας.
έφτασε στην ομάδα του Ολυμπιακού στην πηγή του τίτλου. Προηγήθηκε 2-0 ο Ολυμπιακός, 15-14 στο τέταρτο σετ, αλλά ήρθε εδώ στη Λεωφόρο. Στην Ιερά Πέτρα ημιτελικός, νικητής ο Παναθηναϊκός. Δύο μάτς στην κανονική περίοδο, νικητής ο Παναθηναϊκός. 23 νίκες σε 23 μάτς με αντίπαλο τον Ολυμπιακό μέτρησε μέχρι τα δύο πρώτα ραντεβού στη σειρά των τελικών. Ο Ολυμπιακός κάνει δύο νίκες στη σειρά, έχει τα δύο μάτς των τελικών. Ο Παναθηναϊκός το απαντά με άλλα δύο, συνεπώς σκορ 5-2 στις νίκες υπέρ του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το 8ο εφετινό ντέρμπι αιωνίων, 5ο στη σειρά στη μάχη του τίτλου. Είναι διαφορετική ψυχολογία και των ομάδων, φαίνεται και στα πρόσωπα των αθλητριών. Χαμογελαστές οι αθλητές του Παναθηναϊκού, σφιγμένα τα πρόσωπα για τις παίκτες του Σωτήρκου. 6-0 τρέχει Άνταμς με τα σερβίτης, από το 2-1 στο 8-1. Εντυπωσιακά floating service. Καλαϊτζίεβα δυσκολεύει την Χατζηεφρέμοβλη. Σαπαρέψκα δεν παίρνει τον πόντο. Και όσοι κάνει πλασέ χρειώνεται 4 βαλιές. Σωστά ο Ολυμπιακός. 9-1 και μπαίνει η Μπορίσοβα στη θέση της Καλαϊτζίεβα. Ο Σωτήρκος νομίζω ότι θα επιδοθεί σε αλλαγές πλέον για να αλλάξει την πολύ κακή εικόνα της ομάδας του. Δεν δείχνει έτοιμος ο Ολυμπιακός σίδερο για αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο Ρέντι είχε ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα. 15-14. Είχε match ball τίτλου. Άνταμς πίσω ζώνη, Μπορίσοβα, κι άλλο λάθος, 11 Σαπαρέσκα. Πελαγοδρομή υποδοχή του Ολυμπιακού και ο Σωτήρκος με ανοιχτά χέρια. Δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει ποια κοπέλα να βάλει μέσα. Τελευταία του επιλογή να πάρει time out. Να τις ηρεμήσει, να προσπαθήσουν να βγάλουν μια υποδοχή. Γιατί η υποδοχή του Ολυμπιακού δεν βγαίνει ποτέ σήμερα. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συναντήθηκαν πέρυσι για πρώτη φορά στη σειρά των τελικών. Τρεις νίκες ο Παναθηναϊκός σε εισάριθμο μάτς. Ο Ολυμπιακός και στον πάγκο τον Γιώργο Λικούδη. 2006 ο Δημήτρης Μπαχράμης οδηγεί τον Παναθηναϊκό με 3-1 νίκες επί του Μαρκόπουλου του Σούρη Τουρσούγκα στην κορυφή. Ήταν ο δεύτερος τίτλος στη σειρά μετά τον πρώτο του Μπαχράμη το 2005. 3-1 νίκες με το φιλαθλητικό. Συνήθως ο Παναθηναϊκός δεν πανηγύριζε τίτλο στη Λεωφόρο με εξαίρεση πέρυσι. Δεν σ' άκουσα αλλά πρέπει να τα έχεις πει σωστά. Τζούλια. Φανερά απογοητευμένος ο Τέλης ο Τύρχος και άλλη μια φορά μίλησε για τα λάθη στις παίκτριές του. Σε αυτό το time out δεν έδωσε καμία οδηγία παρά μόνο της είπε ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουν, να συνεχίσουν για να μπορέσουν να μειώσουν το σκορ σε αυτό το δεύτερο σετ. Ωραίο το προηγούμενο πλάνο με την Άνταμς και τις αστυνομικές δυνάμεις ακριβώς πίσω της. Η Μπορίσοβα, η Μποροβίντσεκ μετά από ώρα 12. Νομίζω είναι ο δεύτερος πόντος της Μποροβίντσεκ σε πρώτο χρόνο. 8-0 σταματάει για τον Παναθηναϊκό με τα σερβίς της Άνταμς. Φραγιαδάκι λάθος, Μποροβίντσεκ. Βγήκε η άμυνα από την Ντουμητρέσκου, περνάει Φραγιαδάκι. Βλάχου Χατζιεφρέμογλου, Μποροβίντσεκ στο μονόμπλοκ της Απαρέφσκα. Η Κιώση με μονόμπλοκ από την Ελένη Φραγιαδάκι, 11-2. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το τρίτο ή τέταρτο προσωπικό μπλοκ της Ελένης Φραγιαδάκης. Της Ελένης Φραγιαδάκη, πάνω στη φίλη της την Κιώση. 11-2. Πρώτη σκόρερ στο μάτσο Φραγιαδάκη. Βλάχου υποδοχή στο σερβίς της Απαρέφσκα Μποροβίντσεκ. Κακός πρώτος χρόνος. Μπορίσοβα Χατζιεφρέμογλου. Η Κιώση στη διαγώνιο. Πολλά λάθη Κιώση στην επίθεση. 12-2 διαφορά στους 10. Και άλλη αλλαγή από τον Σωτήρκο. Θα ξαναβάλει την Σιμάκοβα. Θα βάλει και την Κούκου μέσα. Νομίζω ότι η επιλογή της Κούκου είναι αναγκαστική πλέον από την εξέλιξη του αγώνα. Σαπαρέφσκα, λάθος της Μπορίσοβα. Η Τένεβα, η Μπορίσοβα με χέρια, με δάχτυλα πέρασε. Κόντρα μπάλα με άσχημη πάσα για την Ντουμητρέσκου από τη Λόζανσιτς. Χατζηεφρέμογλου στη θέση της, η Μπορίσοβα στο φιλέ. 13-2. Blackout Ολυμπιακός με δύο μόνο πόντους. Παναθηναϊκός είναι στο 13, Ολυμπιακός στο 2. Και ο Σωτήρκος βάζει και την Κούκου, ένα από τα τελευταία του ίσως καρδιά για αυτό το σετ. Ο Ολυμπιακός εμφανίζει εικόνα δεύτερου ημιτελικού με τον Μαρκόπουλο, σύμπαρον στα δύο πρώτα σετ και εμφανίζει εικόνα τρίτου τελικού και χάσει το πρώτο με 25-19, το δεύτερο με 25-22. Χατζιεφρέμογλου Μποροβίντσεκ σκόραρε στη διαγώνιο 13-3. Και επίσης είναι ζητούμενο για τον Ολυμπιακό υποπίεση σε ισορροπία δυνάμεων με τον Παναθηναϊκό και κοντά στο σκόρ να αντιδράσει, όχι με διαφορά 10 πόντων. Μποροβίντσεκ, δύσκολα η Άνταμς.
Φραγκιαδάκη με πλασέ, κανένα ντουμπλάζ από τη Χατζηεφρέμογλου, ήταν μακριά η Μπορίσοβα. Έχει χάσει επίθεση Φραγκιαδάκη. Όχι. Φραγκιαδάκη είναι άκοπη. Θα δούμε με την πρώτη ευκαιρία πόσες τελειωμένες επιθέσεις και πόσους πόντους έχει στην πρώτη διακοπή. 14-3. Πρέπει να έχει φτάσει σίγουρα διπλάσιο αριθμό, διψήφιο αριθμό πόντων. Δημητρέσκου μπερδεύεται η Μπορίσοβα, γλιστρά η Τένεβα. Από τα 3 μέτρα η Μπορίσοβα, μπλοκ, 4 βαλιές από τα χέρια της Λόζανσιτς. Ο Ολυμπιακός, όχι δεν υπάρχει επαφή στη Λόζανσιτς, 15-3. Ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να κάνει αρνητικό ρεκόρ συγκομιδής σε όλο το πρωτάθλημα, με 3 πόντους. Δημητρέσκου, Τένεβα, Μπορίσοβα, 15-4. Ο Φλόρος πήρε την νίκη με τον Ολυμπιακό πρώτη στις 9 των τελικών χωρίς να αλλάξει τη Χατζηνίκου. Τώρα αν του πάει το μάτς όπως θέλει δεν θα βάλει τη Χατζηνίκου καθόλου στο παιχνίδι. Παίζει με 2 εισάξεις προς αδόρους από τότε που ανέλαβε. Άνταμς, του Τουξίδου, λάθος επίθεση, κακός πρώτος χρόνος. Πέρασε απλώς ο Δημητρέσκου, Χατζηεφρέμογλου, Δημητρέσκου, κάνει δύσκολη άμυνα. Περνάει Άνταμς, πόντος γεμάτος λάθη. Χατζηεφρέμογλου, Χατζηνικολάου επιστρέφει στο σκοράρισμα μετά από πάρα πολλή ώρα και κατεβάζει διαφορά στους 10. Δεν μπορεί να παίξει καθόλου πρώτο χρόνο ο Ολυμπιακός, δεν έχει την υποδοχή για να παίξει πρώτο χρόνο και γι' αυτό τον λόγο απουσιάζει από το παιχνίδι στο σκοράρισμα η Χατζηνικολάου. Η Κούκου και λάθη στο σερβίς. Η Κούκου που έκανε λάθη στο σερβίς και στο παιχνίδι στο Ρέντι όταν χρησιμοποιήθηκε από το Σωτήρκο. Η διαφορά είναι στους 11. 16-5 ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το πρώτο σετ σε 19 λεπτά με 25-14 και ήδη βλέπετε τα στατιστικά που στην περίπτωση του σημερινού αγώνα λένε απολύτως την αλήθεια. 3 άση, 20-12 επίθεση, 6 μπλοκ. Μόνο 5 πόντους έχει ο Ολυμπιακός από λάθη του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν πιέζεται για να κάνει λάθη. Να δούμε αν είναι τις τελειωμένες επιθέσεις για να δούμε την αποτελεσματικότητα της Ελένης Φραγκιαδάκη που ως τώρα είναι η MVP της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό. Κάνει σπουδαία δουλειά. Βλέπετε, 8 στα 8. Απίστευτη εμφάνιση σε 1,5 σετ από την κριτική του Παναθηναϊκού. Και οι υπόλοιπες δεν έχουν χαμηλά ποσοστά. Ένα τη θέση με το 3 στις 11 της Κιώση, το 1-5 της Μπορίσοβα, 2-5 η Τένεβα, 2-3 η Χατζηνικολάου. Δεν είναι κακή στην αποτελεσματικότητά της, αλλά δεν τροφοδοτείται γιατί δεν έχει υποδοχή ο Ολυμπιακός. Κυρία Κοφίτσα, παρακαλώ. Η Τζούλια μας ακούει. Βεβαίως, Παντελή, σας παρακαλώ. Λοιπόν, οι οδηγίες από τους δύο προπονητές με τον Τάκη Φλόρο να ζητεί από τις παίκτριές του καθαρό μυαλό για να τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αυτό το δεύτερο σετ. Από την άλλη πλευρά, ο Τέλης ο Τύρχος προσπάθησε να βάλει περισσότερο στο κλίμα του παιχνιδιού. Περιμένει περισσότερα, άλλωστε, από την Χατζηεφρέμογλου και την Κούκου. Ζήτησε ψυχραιμία, ηρεμία και ότι να πιστέψουν στις δυνατότητές τους μπορούν να ανατρέψουν το σκορ ξεκινώντας από τώρα. Ο Σωτήρχος έτσι κι αλλιώς δεν έχει άλλο time out. Μόνο με αλλαγές μπορεί να σταματήσει πλέον τον Ολυμπιακό. Φραγκιαδάκη, Μπορίσοβα, άμυνα η Άνταμς, Λόζανσιτς, ναι. 17-5. Και εδώ αδράνησε η Χατζηνικολάου. Ενώ φαινόταν ότι η Λόζανσιτς πάει για να πάρει κατευθείαν την μπάλα, η Χατζηνικολάου δεν πήγε ποτέ. Δείτε εδώ. Άργησε πάρα πολύ να έρθει απέναντι στο φιλέ. Φραγκιαδάκη με τη μικρή διαγώνια κίνηση πριν το floating service. Πολύ καλό service. Καλά υποδοχή της Βλάχου. Μπορίσοβα ενδεχομένως και να πήγαινε out. Την μπάλα έβγαλε η Δημητρέσκου. Άνταμς, κακή επιλογή, 17-6. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και το πρώτο πανελλήνιο και το πρώτο εθνικό πρωτάθλημα και το τελευταίο εθνικό πρωτάθλημα. Έχει 13 τίτλους. Έχει 12 τίτλους, 22 συνολικά. Θέλει τον 13ο εθνικό, 23ο στη συλλογή του, αφού εφέτος πήρε και τον κύπελο. Λοχ, η Τένεβα, στην Λόζανσιτ, ναι. 17-7 στους 10 πέφτει διαφορά. Μπορείς όμως σε προσπάθεια του Σωτήρχου να σου λουπώσει υποδοχή και επίθεση μπήκε στο μάτς. Εδώ είναι το σύστημα, κοίταμε να σε κοιτώ, του Μητρέσκου Φραγκιαδάκη. Εγώ λέει του Μητρέσκου και βέβαια εκείνη έπρεπε να βάλει την μπάλα που πήγαινε πάνω της. Έκανε ένα βήμα πίσω η Φραγκιαδάκη ως υποδοχή που επίσης έπρεπε να πάρει την μπάλα, αλλά δεν βγήκε η μπάλα στη Φραγκιαδάκη. Τώρα βγάζει υποδοχή και δεν είναι καλή. Κουτουξίδου γυρίζει, Δημητρέσκου περνάει. Λάθος της Κούκου, ο Ράπτης δεν μπορεί να συνεχίσει το μάτς. 18-8.
αγχωμένα τα πρόσωπα των κοριτσιών του Ολυμπιακού. Δεν έχουν καθαρό μυαλό. Τένεβα. Από τα 3 μέτρα Χατζηεφρέμογλου, Χατζηνικολάου, 19-8. Κακό μάτς η Χατζηνικολάου. Δεν υπάρχει παίκτη να τον έχουμε να κάνει καλό μάτς. Ναι. Σήμερα. Ναι. Απλώς είχε 2 στις 3 και είπα ότι τουλάχιστον έχει αποτελεσματικότητα. Αλλά στις 3 τελευταίες τις προσπάθειες έχει πολλά λάθη. Βλάχου δύσκολα αλλά σωστά στην υποδοχή στη Χατζηεφρέμογλου. Μπλόκι του Σαπαρέσκα. 28 η διαφορά στους 12 για δεύτερη. Μια δεύτερη για πολλωστή φορά, αλλά από το 22-10 του πρώτου θα λέει κανείς ότι η διαφορά είναι στα ύψη. Κάνει πολύ καλό σε αυτό το Παναθηναϊκό. Η υποδοχή της Τένεβα είναι για το δελικοστήρι το δεύτερο, 21-8. Έχει σημαδέψει τις ακραίες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκός και έχει πέσει Γιάννα. Αποφεύγει την Βλάχου, στέλνει την μπάλα στις άκρες, στις γωνίες. Δείτε εδώ την υποδοχή της Τένεβα. Τένεβα Χατζηεφρέμογλου. Η Τένεβα στο φιλέ 22-8. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αδικεί την εικόνα του, ναι, σε αυτά τα δύο πρώτα σετ. Έχουμε δει πολύ καλύτερο τον Ολυμπιακό. Δεν είναι αυτός ο Ολυμπιακός που παίζει σήμερα εδώ στο Λεωφόρο, σίγουρο. Εξαιρετικά καλή ομάδα για να είναι τόσο κακή στα δύο πρώτα σετ. Περιμέναμε σίγουρα καλύτερο τελικό. Λόζανσιτς, Βλάχου, Χατζηνικολάου διπλό μπλοκ, Σαπαρέσκα Άνταμς 23-8. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό λειτουργούν όλα. Από υποδοχή, από μπλοκ, από πάσα. Ενώ την ίδια ώρα στον Ολυμπιακό δεν λειτουργεί τίποτα. Δείτε εδώ το μπλοκ της Άνταμς. Το αριστερό η Άνταμς. Βλάχου δύσκολα. Χατζηνικολάου αντένα 24-8. Απίστευτα κακό παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Το σετ εδώ δεν μπήκε ποτέ. Λευκή πετσέτα. Λευκή πετσέτα. Λόζανσιτς. Τένεβα στην εξέδρα. 25-8 με διαφορά ρεκόρ. 17 πόντων ο Παναθηναϊκός. 2-0 τον Ολυμπιακό. Σε χρόνο ρεκόρ στη Λεωφόρο απέχει ένα σετ από τον τέταρτο στη σειρά τίτλο του. Σίγουρα ρεκόρ αυτή είναι 17 πόντι. Ναι, η 17 λεπτά. Υπήρξε προβάδισμα 21-9 του Πανελλήνιου στη Λεωφόρο τη χρονιά που με τον Νικολάκη πανηγύρισε εδώ πρωτάθλημα το 2001, αλλά το 21-9 ανετράπη τότε νίκησε ο Παναθηναϊκός. Νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-2 σετ στη Λεωφόρο ο Πανελλήνιος. Την προηγούμενη χρονιά το 2000 ο Νικολάκης ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού και είχε πανηγυρίσει πρωτάθλημα. Επέστρεψε ένα χρόνο μετά και του το πήρε με τον Πανελλήνιο. Τρίτο σετ. Αφόρητη ζέση στη Λεωφόρο, αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Δεν δουλεύει και το air condition. Ναι. Το καινούριο. Ναι. Υπάρχει κόσμος και πέριξ του αγωνιστικού χώρου, έτσι. Δηλαδή πρέπει παντού. Ψάξουμε πολύ για να βρούμε χώρο που δεν υπάρχει. Ο παδός Παναθηναϊκού. Μπλόκι Σαπαρέσκα στη Βοροβίντσεκ. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι 900 εισιτήρια έχουν κοπεί για αυτόν τον αγώνα. Πόσα εισιτήρια έχουν κοπεί? 900 εισιτήρια. Ακριβώς. 5 πάνω, 5 κάτω. 900 εισιτήρια, 2.000 τηλεφόρο. Καλαϊτζίεβα περνάει στην ευθεία, ωραίος πόντος για το 1-1. Μην κάνετε επόμενη ερώτηση, πώς συνδυάζονται τα 900 εισιτήρια με την παρουσία 2.000 οπαδών στη Λεωφόρο. Θα είναι πλατωνική η ερώτηση. Και άλλοι 500 εκτός. Μποροβίντσεκ, Μιλονά, Σαπαρέσκα, η Τένεβα, ευκαιρία να προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Καλαϊτζίεβα, ωραίο πλασέ με δύο δικούς της πόντους. Πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Μποροβίντσεκ, Λόζανσιτς παίρνει υποδοχές. Δουμητρέσκου διπλό μπλοκ, 2-2. Πολύ καλή υποδοχή της Λόζανσιτς στην πίσω ζώνη. Πάντως πάει να βγάλει ο Φλόρος το παιχνίδι χωρίς αλλαγή. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναδεί. Όχι. Ούτε στο προηγούμενο παιχνίδι. Σε κάθε μάτς έχει και κάτι διαφορετικό. Στο προηγούμενο παιχνίδι άλλαξε. Εδώ στη Λεωφόρο. Είχε κάνει αλλαγή, απλώς είχε κρατήσει την Κατζηνίκου σε όλο το μάτς.
Καλαϊτζίεβα για τον τρίτο δικό της πόντο. Έσπασε μπάλα στο μπλοκ. Σαπαρεύσκα, Φραγιαδάκη, 9 στις 9. Αυτό το παιχνίδι θα το θυμάται, Φραγιαδάκη. Έχει 13 πόντους με 9 στις 9 επιθέσεις. Ως τώρα θυμάται το τελευταίο πόντο στον τελικό, στην Ιερά Πέτρα. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, θα θυμάται σίγουρα και αυτό το παιχνίδι. Άνταμς, Καλαϊτζίεβα, υποδοχή και επίθεση περνάει από το μπλοκ. Ανεβάζει ρυθμό η Καλαϊτζίεβα, 3-3. Είναι πολύ καλή παίκτηση, υποδοχή και επίθεση η Μαρίνα Καλαϊτζίεβα. Σταθερή, απλώς στα δύο πρώτα σετ, ακολούθησε τις συμπαίκτριές της στο απουσιολόγιο. Κιώση, καλά υποδοχή της Μιλωνά. Λάθος πάσα για την Δημητρέσκου, πόντος της Μποροβίντσεκ, της Καλαϊτζίεβα. Αλλά δίνει φιλέωδερη Κωστίδη, νομίζω σωστά, στην Δημητρέσκου για το 3-4 του Ολυμπιακού. Κιώση, Μιλωνά, Φραγιαδάκη, 10 στις 10, 4-4. Πάντως σίγουρα χειρότερο Ολυμπιακό από ό,τι είδαμε στα δύο πρώτα σετ δεν μπορούμε να δούμε. Αυτό λέει η λογική τουλάχιστον. Καλύτερη Φραγιαδάκη μπορούμε να δούμε. 10 στα 10 έχει. Σαπαρεύσκα, out. Το θέμα είναι γιατί δεν ήταν η Φραγιαδάκη βασική στα προηγούμενα μάτς. Με 10 στα 10. Σε ντέρμπι πέμπτο και τελευταίο του Κέι. Τέλεια αποδοχή πήρε από τη Φραγιαδάκη του Τουξίδου. Δημητρέσκου διπλό μπλοκ. Έλεγα και νωρίτερα δεν κάνει καλό μάτς. Επιμένει Κουτουξίδου και τη βγάζει χωρίς μπλοκ για το 5-5. Καταπληκτικό παιχνίδι από την Νικολέτα Κουτουξίδου. Ο Φλόρος από τη μία πάει σε rotation και στον τέταρτο τελικό δεν παίζει μόνο η Καρπουζά. Από την άλλη θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει σταθερό σχήμα και όταν χάνει αυτό μπορεί να του το προσάψει κανείς, αλλά έχει πολλές και καλές παίκτες για να τις αλλάζει συνεχώς τη διάρκεια του αγώνα. Η Τένεβα 5-6. Αυτό το κόλπο πάντως με τις δύο πασαδόρους νομίζω δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που να μπορεί να το κάνει. Να παίζει δηλαδή τόσο με τις πασαδόρους. Να κερδίζει το παιχνίδι εδώ με τη Χατζηλίκου, να πηγαίνει στο ρέντι, να μην πηγαίνει καλά η Χατζηλίκου, να βάζει την Κουτουξίδου και να παίρνει το παιχνίδι. Χατζηνικολάου, Μιλωνά, Κουτουξίδου, Λόζανσιτς. 6-6 πάντως, γενικώς στο βόλεϊ, κάθε ομάδα σε άνδρες και γυναίκες έχει έναν ή μία πασαδόρο που είναι προέκταση του προπονητή στο γήπεδο. Δεν έχει δύο εισάξιους ή εισάξιες πασαδόρους. Μόνο η Κούβα παίζει με δύο πασαδόρους ταυτόχρονα όμως. Με δύο δηλαδή στο μάτς που αλλάζουν θέση. Μία γίνεται επιθετική όταν η άλλη κάνει την πάσα ανά τρεις θέσεις της περιστροφής. Φραγκαδάκη, Καλαϊτζίεβα, Σιμάνκοβα πολύ δύσκολα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν σταματήσει για υπέρβαση την ώρα που ο Παναθηναϊκός πήγε στο 7-6. Νομίζω με την Φραγκαδάκη ή την Κουτουξίδου. Δεν πρόλαβα να δω γιατί θεώρησα ότι υπάρχει υπέρβαση. Κουτουξίδου παίρνει κοντό. Δεν φάνηκε στο replay αν υπάρχει υπέρβαση πάντως. 7-6. Φραγκαδάκη έχει και δύο πόντους από την τελική γραμμή. Μποροβίντσεκ, Βλόκι Λόζανσιτς. Κουτουξίδου, Ντουμητρέσκου. Περνάει από τριπλό μπλοκ. Έβγαλε καλά η Τζίεβα. Ανεβαίνει Κιώση πάνω από το μπλοκ στη Φραγκαδάκη που δίνει καλή πάσα στην Κουτουξίδου. Η Άνταμς με πλασέ εύκολο στην Κιώση. Σιμάνκοβα, Τένεβα διπλό μπλοκ. Συνεχίζει Τένεβα, χάνει από την Κουτουξίδου τη μάχη. Η Βλάχου περνάει, Μιλωνά πάντα, λάθος η Μποροβίντσεκ, λάθος και του Μητρέσκου. Η Λόζανση, τσιπλό μπλοκ, η Κέση δεν μπορεί, 8-6. Εδώ πόντος είναι χωρίς σχόλιο που λένε. Καταπληκτικές μάχες, ο Ολυμπιακός έχασε τις ευκαιρίες να ισοφαρίσει. Την κέρδισε τη φάση Λόζανσιτς. Πιστεύω να ακουγόμαστε. Θα φανεί. 2-0 σε Παναθηναϊκό σε 36 λεπτά. 8-6 στο τρίτο. Δεν νομίζω ότι ο Φλόρος περιμένει τόσο εύκολο τελικό. Εδώ κάνει λάθος επιλογή στη φάση, στη μεγαλύτερη σε διάρκεια φάση του τελικού, η Μποροβίτσεκ. Δείτε πόσες φορές άλλαξε η μπάλα τερέν. Εδώ κάνει λάθος η Μποροβίτσεκ και δεν τελειώνει τη φάση για τον Ολυμπιακό. Πάντως από την ομάδα του Ολυμπιακού θα έλεγε κανείς ότι η Καλαϊτζίεβα
σώζει μέχρι στιγμής τα προσχήματα. Είναι η πιο σταθερή παίκτρια. Είναι αυτή που μαζί με την Κιώση ήθελαν περισσότερο από τις υπόλοιπες, γιατί δεν έχουν τίτλο στη συλλογή τους. Το πρώτο δικό τους πρωτάθλημα, γιατί και η Χατζηνικολάου και η Τένεβα έχουν πάρει τίτλους στην Ελλάδα με τα Βρυλίσια. Η Μάγκοβα έχει τρία πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό. Η Βλάχου έχει με το Φιλαθλητικό το 2003 και MVP στη σεζόν. Βαγκαδάκη, Καλαϊτζίεβα, καλή υποδοχή, Μποροβίντσεκ. Εδώ λειτουργήσε, η υποδοχή του Ολυμπιακού και γι' αυτό βγήκε άνετα ο πρώτος χρόνος. Τζούλια, έχουμε κανένα νέο από τους Πακούς? Αυτό ακριβώς που είδαμε τώρα, Παντελή και Ισίδωρε, περιμένει ο Τέλης Σωτήρκος από τις παίκτριές του. Του ζήτησε να πιστέψουν στον εαυτό τους, να πιστέψουν ότι μπορεί να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και από εδώ και πέρα, όπως τους είπε, απαγορεύονται τα λάθη. Η Άνταμς μπλόκει και όσοι πανηγυρίζει στο πρόσωπο της Άνταμς για το 8-8. Θέλουν έτσι κι αλλιώς να ανεβάσουν την ψυχολογία τους οι φιλοξενούμενες, γιατί το βόλεϊ είναι παιχνίδι ψυχολογίας. Γιάννα Σιμάνκοβα, floating service στη Μιλωνά, πρώην συμπαίκτριά της με τον καλοκαίρι. Ντουμπιτρέσκου περνάει από τριπλό μπλοκ και αστοχή για το 8-9 του Ολυμπιακού. 8-6 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 9-8 προσπερνά ο Ολυμπιακός με σερί 3-0. Για πρώτη φορά κόντρα μέχρι τους 8-9 πόντους, ναι, στο μάτς. Είναι γιατί ουσιαστικά στο πρώτο σετ ήταν 6-5 ο Παναθηναϊκός και μετά έφυγε στο σκορ. Σε αυτή τη τακτική συζημάκοβα στα 3 μέτρα, blockout στην Λόζανσιτς. Μποροβίντσεκ και Τένεβα για το 9-9. Κάνει και η Γαλλίδα εξαιρετικό παιχνίδι. Αθόρυβα μεν. Και στην υποδοχή. Αποτελεσματικά δε. Σε μπλοκ υποδοχή και επίθεση, σε τρεις τομείς η κυρία που βλέπετε εδώ, για ένα Λόζανσιτς. Άσος στη Βλάχου, 19. Η Γαλλίδα που... Τέταρτος του Παναθηναϊκού ή πέμπτος. Η Γαλλίδα που δεν ήταν σε καλή κατάσταση στα παιχνιά με τον Ηρακλή Κυφσιάς, έδειχνε επηρεασμένη από τον τραυματισμό της κληρονομιά του κυπέλου, αλλά στους τρεις τελευταίους τελικούς με τον Ολυμπιακό δεν είναι ξυπνά. Λόζανσιτς, Βλάχου, Ικιώση με διπλό μπλοκ, Μιλωνά δεν πρόλαβε, 10-10. Τελευταία ευκαιρία του Ολυμπιακού, τελευταίο σετ για να διεκδικήσει την επιστροφή του στο μάτς. Διαφορετικά ο Παναθηναϊκός θα πανηγυρίσει το πρωτάθλημα. Προηγείται 2-0. Ο Ολυμπιακός που συνεχίζει σύντονη να μην ρισκάρει στο σερβίς του. Να μην δηλαδή δημιουργεί προβλήματα στην υποδοχή του Παναθηναϊκού. Μιλωνά εύκολη υποδοχή στην Τένεβα. Δουμητρέσκου χωρίς μπλοκ. Πίσω από την γραμμή των 3 μέτρων. Ο Ολυμπιακός δεν κάνει δυνατό σερβίς, Παντελή, απλώς πάει σε σερβίς τακτικής, floating δηλαδή, είτε στα 3 μέτρα είτε στην πίσω ζώνη. Υποδοχή του Παναθηναϊκού και με τη Μιλωνά και με τη Λόζανς και με τη Φραγκαδάκη δεν έχει πρόβλημα. Κουτοξίδου, Βλάχου, η Κιώση δεν πήρε καλή πάσα, η Άνταμ δεν τελειώνει τον πόντο. Η Τένεβα απλώς περνάει τα 3 μέτρα και άλλη κοντραμπάλα Παναθηναϊκός. Σαπαρεύσκα, παντάει Βλάχου, άργησε η Σιμάνκοβα. Καλαϊτζίεβα διπλό μπλοκ, η Σιμάνκοβα. Η Μποροβίντσεκ, η Κιώση μπλοκάουτ, 11-11. Εδώ λειτουργήσε επιθετικά ο Ολυμπιακός, γύρισε η μπάλα και κατάφερα να πάρουν τον πόντο. Άποντι Κιώση στο δεύτερο, έχει οι 2-3 πόντους σε αυτό το τρίτο σετ. Λόζανσιτς, Κουτουξίδου, άσχημη πάσα για τη Σαπαρεύσκα. Πήγε να περάσει μέσα από την αντένα, η Μιλωνά δεν μπόρεσε, η Χατζηνικολάου 11-12. Όχι, λάθος της Κουτουξίδου είναι. Ήθελε να περάσει με κόλπο την μπάλα στο αντίπαλο τερέν, δεν τα κατάφερε. Σαπαρεύσκα φωνάζει ήρεμα στην Δημητρέσκου, ο Παναθηναϊκός είναι πίσω στο σκορ. Μποροβίντσεκ, Λόζανσιτς, Κουτουξίδου χωρίς μπλοκ της Σαπαρεύσκα. Απαντά το δικό της λάθος με καταπληκτική παλιά στη Σαμαρέσκα. Ουσιαστικά έκανε προσποίηση και πάσα στην πλάτη του Κουτουξίδου. Παρέσυρε το αντίπαλο μπλοκ. Καλαϊτζίεβα, πάλι 3 μέτρα η Σιμάνκοβα, πάλι ψηλή παλιά. Καλαϊτζίεβα διπλό μπλοκ. 13-12 είναι προβλέψιμη ανάπτυξη του Ολυμπιακού από το 4 με τη Μαρίνα Καλαϊτζίεβα. Ναι, γιατί η Σιμάνκοβα τρέχει και δεν φτάνει συνέχεια στα 3 μέτρα. Δεν μπορεί να αναπτύξει όπως θα είχε στο μυαλό του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Εδώ πάντως σε αυτό το σετ έχουμε αρκετές ανατροπές. 8-6 ο Παναθηναϊκός, 9-8 ο Ολυμπιακός, 13-12 ο Ολυμπιακός. Όλα 13 τώρα και ο Φλόρος κάνει διατατικές. 11-12 ο Ολυμπιακός. Για να φύγει το άγχος από τις δεύτερες σκηνές με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Για να αποβάλει το άγχος. Ποιος στα 3 μέτρα, μιλωνάει από εδώ εκεί, Φραγκιαδάκη, αλάνθαστη. 11-11. 11-11, 14-13. Από το 4-4 ξανασκοράρει στο 14-13 η Φραγκιαδάκη. Φλόρος θέλει το πρώτο του πρωτάθλημα, όπως άλλωστε και ο Σωτήρικος, ο οποίος ως βοηθός του δερμάτη το 89 είχε τίτλο με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στις γυναίκες. Καλαϊτζή, Εύα Πλασέ. Κοντραμπάλα για τη διαφορά στους δύο. Φραγκιαδάκη για τον μπλοκάου, τη Κιώση. Η Τένεβα και περνάει η μπάλα, κόπηκε ουσιαστικά η Φραγκιαδάκη. Για πρώτη φορά στο μάτς, Σαπαρεύσκα μπλοκ, Άνταμς Φραγκιαδάκη Κουτουξίδου. Δύσκολη άμυνα. Σιμάνκοβα Χατζηνικολάου, 14-14. Έντεκα στις 12 η πρώτη σκόρερ του αγώνα, λένε η Φραγκιαδάκη. Το πρώτο σετ με κόντρα στη Λεωφόρο. Καλαϊτζίεβα, Φραγκιαδάκη λάθος. Δημητρέσκου Πασαδόρος, Φραγκιαδάκη με πλασέ, έβγαλε η Κιώση. Κοντραμπάλα με Σιμάνκοβα. Η Τένεβα δύσκολη επίθεση, 14-15. Και πάλι μπροστά ο Ολυμπιακός, όπως ήταν μπροστά στο 9-8 και στο 13-12. Θέλει να μπει, θέλει να παραμείνει στο παιχνίδι. Πρώτο time out στον αγώνα για τον Τάκη Φλόρο μετά από 2,5 σετ. Είναι λογικό ο Ολυμπιακός να πιέσει. Δεν έχει κάτι να χάσει σε αυτό το σετ παρά μόνο να κερδίσει. Ναι, γιατί ξέρει ότι αν δεν πάρει αυτό το σετ το τελικός ολοκληρώνεται. Φραγκιαδάκη 0 στις 2 από το 11-11 το οποίο έγινε στο 14-13 του τρίτου σετ. Ολοκληρώνεται η σεζόν απόψε στην Α1 γυναικών. Τι άλλο έχουμε το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι έχουμε... Έχουμε και σκανδιναβικό πρωτάθλημα από το Σπέρο. World League... Σκανδιναβικό τηλεφορό. Όχι. World League από τις 13 Ιουνίου μέχρι τις 27 Ιουλίου. Όπως και πέρυσι οι κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης στο Φιλές έχουν ραντεβού στα κανάλια της Nova Sports πλέον από 1η Ιουνίου. Αρκετό βόλεϊ, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα beach volley, όρεξη να έχετε και βόλεϊ υπάρχει στην Νόβα. Δημητρέσκου διπλό μπλοκ. Φραγκιαδάκη, 15-15, έχει 12 στις 14. Δεν ξέρω, πάντως ο Σωτήρκος δεν περίμενε τέτοια Φραγκιαδάκη σήμερα. Δεν έχει το όπλο να την αντιμετωπίσει. Δημητρέσκου στα 3 μέτρα η Τένεβα. Χατζηνικολάου μπλοκάουτ 15-16. Και είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός θα πάει προηγούμενο σε τεχνικό time out μετά από 2,5 σετ. 12 στις 14 η Φραγκιαδά και 7 στις 16 Δημητρέσκου. 6 στις 10 η Λόζασιτς, 60%, πολύ καλή εμφάνιση, όπως πολύ καλή εμφάνιση κάνει και η Σαπαρέσκα. Η Κιώση 5 στις 15, η Χατζηνικολάου είναι η πιο αξιόπιστη επιθετικά λύση για τον Ολυμπιακό. Αρκετά χαμηλά η... Οι δύο από τις τρεις κεντρικές, οι δύο από τις τρεις σε πρώτες σκορ είναι κεντρικές. Χατζηνικολάου, Μποροβίντσεκ. Καλαϊτζίεβα είναι πολύ πίσω στο σκορ με 4 στις 16. Κοντά στο 50% και η Τένεβα με 4 στις 9. Ποιος είχε στο πρώτο σετ 3 πόντους. Στο δεύτερο άποντι, στην εξέλιξη του τρίτου έχει 2 πόντους. Βλέπετε τους πόντους και ακούμε την Τζούλια Κοφίτσα. Πάντως αν το πάρει ο Φλόρος ως προς τις νίκες, το 0-2 θα γίνει 3-2. Πάλι για 3-2 μιλάμε δηλαδή. Έχει 3 μάτς σε πρωτάθλημα, 3 στο κύπελο, στα 5 σετ νικηφόρα. Προημιτελικά κύπελο με Ηρακλή, ημιτελικά με Ολυμπιακό, τελικό με Μαρκόπουλο στην Ιεράπετρα. Με Κηφισιά σε Ζιρίνιο και Λεωφόρο και με Ολυμπιακό στο Ρέντι. Όλα τα μάτς στα 5 σετ με τον Φλόρο νικητή. Και τον Παναθηναϊκό φυσικά. Φραγκιαδάκη περνάει από διπλό μπλοκ. 16-16, 13 στις 15.
Δεν θυμάμαι να έχει ξανακάνει τέτοιο παιχνίδι στον Παναθηναϊκό Φραγκιαδάκη. Ό,τι κάνει πιάνει. Ουσιαστικά μία φορά έχει κοπεί. Και ό,τι πιάνει το ξανακάνει. Σερβίς η Καλαϊτζίεβα, της χαλάει την υποδοχή. Περνάει Μιλωνά με Σολόσανσιτς. Η Τένεβα από διπλό μπλοκ. Τουλάχιστον είναι βελτιωμένη η Τένεβα κάπως στην επίθεση και βοηθάει. 16-17. Πέρασε ωραία στην ευθεία με διπλό μπλοκ απέναντι της. Γιάννα Σιμάνκοβα. Out. Μάκοβα και Μποροβίτσεκ που τέτοια εποχή πέρσι εδώ στη Λεωφόρο πανηγύριζαν τίτλο με τον Παναθηναϊκό, άλλαξε στρατόπεδο το καλοκαίρι και έρχονται ως φιλοξενούμενες για να πάρουν τον τίτλο από τον Παναθηναϊκό. Η Τένεβα στο σερβίς της Λόζανσιτς. Η Μποροβίτσεκ κάνει τη μάχη από την Άνταμς. Η Κιώση με διπλό μπλοκ. Ωραίο πάρα χτύπημα. Πολύ καλή επίθεση στην ευθεία. Ωραίο χτύπημα από την Κιώση. 17-18 για ανεβάσει απόδοση Τένεβα και η Κιώση. Και βοηθάει και η Χατζηνικολάου στην επίθεση στο τρίτο σετ, η κατάκτηση του οποίου είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό. Μιλωνά, Κουτουξίδου, η Άνταμς, lockout, η Κιώση 18-18. Η Άνταμς που τα λέει εκεί σε έντονο ύφος. Παναθηναϊκός στέλνει ένα σετ για το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός 3. Κουτουξίδου 18-19, ο Φλόρος δεν ήθελε χαμένο σερβίς. Δώρο στον Ολυμπιακό από την Κουτουξίδου. Ντέρμπι στο τρίτο σετ. Μποροβίντσεκ, Λόζανσιτς, Δουμητρέσκου μπλοκάου δικαιώση, 19-19. Πολύ καλή η Κουτουξίδου στο μοίρασμα. Καταπληκτική δουλειά έχει βέβαια τη σιγουριά της υποδοχής που μπορεί να κάνει τέτοιο μοίρασμα. Ξανά ο πόντος της Δουμητρέσκου, θέλει το πέμπτο της πρωτάθλημα, τέταρτο στη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Σερβίς η Άνταμς, καλή πρώτη παλέ Καλαϊτζίεβα. Χατζηνικολάου δεν σκοράρει, σπάει μπάλα στα Παρέσκα. Δουμητρέσκου με πλασέ, την Τένεβα, η Σιμάνκοβα, η Κιώση μονοπλοκ τη Φραγκιαδάκη, 20-19. Με την πρώτη ευκαιρία να δούμε τα μπλοκ για να δούμε τη Φραγκιαδάκη πόσους πόντους από μπλοκ έχει πάρει. Άσχημη βραδιά για την Κιώση απέναντι στην καλύτερη της φίλη εντός και εκτός γηπέδων, την Ελένη Φραγκιαδάκη. 11 μπλοκ ο Παναθηναϊκός, 4 μόλις ο Ολυμπιακός και θα παρακαλούσα την στατιστική στα μπλοκ των παικτριών για να δούμε τη δουλειά που κάνει η Φραγκιαδάκη με 4 μπλοκ από τα 11. Και 13 στις 15 επιθέσεις, 17 πόντους. Έχει και 2 αποσερβίσεις αν δεν απατώ. Με πλησιάζει τους 20 δηλαδή. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Δεν θυμάμαι να έχει σκοράρει ποτέ σε ντέρμπι Φραγκιαδάκη 20 πόντους. Τι άλλο να κάνει. Δεν υπάρχει χώρος για να κουνηθούμε στη Λεωφόρο. Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για δείγμα. Έχουν μπει και οι φωτογράφοι στο γήπεδο και τα ΜΑΤ και οι αστυνομικοί και μπαίνει συνεχώς κόσμος από τη Φυσούνα. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Είναι πραγματικά να μπορεί κανείς και εντός αγωνιστικού χώρου πλέον, έτσι. Η Τζούλια Κοφίτσα πάντως έχει θέση και μας μεταφέρει τις οδηγίες τώρα τους πάρκους. Τζούλια, ακούς. Δεν είχε πάρα πολλά να πει ο Τάκης Φλόρος σε αυτό το time out. Μίλησαν οι παίκτες μεταξύ τους. Τώρα είναι δικό μας, είπε η μία στην άλλη και μπήκανε δυναμικά και πάλι στο μάτς. Άνταμς, λάθος η Καλαϊτζίεβα, γυρίζει η Χατζηνικολάου, περνάει η Τένεβα. Κοντραμπάλα για το 21-19, η επιλογή της Κουτουξίδου. Είναι η Δουμητρέσκου στο φιλέ, 4 μπαλιές. Εδώ κάνει λάθος η αρχηγός του Παναθηναϊκού, την έβγαλε με μονόπλοκο Κουτουξίδου και κάνει λάθος γιατί ήταν θεωρητικά διακίνην εύκολη επίθεση. 20-20 ο Παναθηναϊκός θέλει 5 πόντους για το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός για να επιστρέψει στο μάτς. Η Μιλωνά, η Κουτουξίδου στα Παρέσκα, βγάζει βλάχου, κοντραμπάλα με λάθος της Χατζηνικολάου και πόντο της Δουμητρέσκου για το 21-20. Λάθος, μεγάλο και εδώ από τη Χατζηνικολάου. Θα μπορούσε, είχε ευκαιρία ο Ολυμπιακός να περάσει μπροστά. Δεν έκανε καλή πάσα και έχασε την ευκαιρία. Ο Φλόρος που είδε τους φωτογράφους να κάνουν κατάληψη στον πάγκο του εδώ μπροστά μας. Αλλά τους έκανε νεύμα, δεν πειράζει, καθίστε όπου θέλετε. Μπαίνει κόσμος στο γήπεδο, κοιτάξτε τι γίνεται στο βάθος του πλάνου με τους αστυνομικούς. Πανδαιμόνιο, παρέλαση γίνεται. Περάστε, περάστε.
Τώρα δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα. Κοιτάξτε την παρέλαση αστυνομικών που γίνεται στη λεωφόρο. Ο Τετζέρης τρέχει σαν το Βέγκο. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Παίζεται ακόμη το μάτς, αν είναι δυνατόν. Σαπαρέσκα, Καλαϊτζίεβα, η Τένεβα ωραία, πέρασε ωραία, πάνω κύριμα από τον μπλοκ και ισοφάρισε. 21-21. Ναι, η κάμερα να βγει, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος. Το λέει η αστυνομία, κοιτάξτε, ναι. Έτσι, μπράβο. Εκεί μπροστά καθίστε στις κάμερες. Καλαϊτζίεβα και αστυνομικές δυνάμεις στο βάθος. Η Άνταμς, η Κουτουξίδου, η Φραγιαδάκη στη διαγώνια, 22-21. Το μάτς της ζωής της, αναμφίβολα. Η καλύτερη βραδιά της Φραγιαδάκη στην επίθεση. Οδηγεί τον Παναθηναϊκό. Αυτό που γίνεται στη λεωφόρο δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. 22-21 είναι τώρα. Γιατί τα ΜΑΤ παίρνουν θέση μπροστά στους φιλάδους πριν καν τελειώσει το παιχνίδι. Η πρώτη αλλαγή. Ο Φλόρος στο... θα βάλει τον αστυνομικό αλλαγή. Όχι, περνάει ο αστυνομικός μπροστά από τη Χατζηνίκου. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Δηλαδή τώρα μπαίνει η Χατζηνίκου στη θέση της Κουτουξίδου. Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για το Φλόρο. Οι αστυνομικοί λένε στις κάμερες να κάνουν λίγο πιο μακριά. Ναι, ναι. Θα φύγουμε όλοι τώρα. Καλαϊτζίεβα λάθος, περνάει η Σιμάνκοβα. Χατζηνίκου, Φραγιαδάκη, Μιλωνά, το μπλοκ του Ολυμπιακού λειτουργεί λάθος η Χατζηνίκου, 22-22. Συνεχίζεται η προσέλευση ΜΑΤ και αστυνομικών δυνάμεων στο κλεισό του λεωφόρου. Είμαστε σε πραγματικά αστυνομικό κλειό με στη λεωφόρο. Δείτε εδώ τι γίνεται. Περιμετρικά τη λεωφόρου. Χατζηνικολάου, Άνταμς, η Φραγιαδάκη πέρασε από τη Σιμάνκοβα, 23-22. 14 στις 16, μπορεί και να έχω χάσει το λογαριασμό. Και τώρα όταν σε 3 σετ έχει φτάσει περισσότερες από 20 πόντους. Και πάει και στο σερβίς. MVP των τριών σετ. Εδώ είναι το πρόσωπο των τελικών. Καλαϊτζίεβα, η Σιμάνκοβα, η Τένεβα με πλασέ, έβγαλε η Δημητρέσκου, Κουτουξίδου, η Άνταμς διπλό μπλοκ, Ολυμπιακός Νεμπορομίτσα και Σιμάνκοβα, 23-23. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει τους δύο επόμενους πόντους, θα πάρει και το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Αν πάνε στα ερυθρόλευτα, τότε θα πάμε σε τέταρτο σετ εδώ στη λεωφόρο. Εξαιρετικά βελτιωμένο μπλοκ του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το σετ. Και στα κρίσιμα σημεία και σε κοντραμπάλες του Παναθηναϊκού η Σιμάνκοβα στα 3 μέτρα. Η Άνταμς καλή υποδοχή. Παίρνει και επίθεση. Βγάζει βλάχου. 24-23 ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία για το πρωτάθλημα. Πρώτη στον πέμπτο τελικό χτύπησε η Άνταμς. Όχι, απλά κουράστηκε. 38 χρονών είναι. 24-23. Παίζει στα κόκκινα στους τελικούς. Δεν κάνει προπονήσεις, παίζει στους αγώνες. Πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού για τον τίτλο. Time out, ο Τέλης ο Τύρχος, πανδαιμόνιος στη λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός με όπλο το μπλοκ παραμένει ζωντανός. Έχει επίθεση για να ισοφαρίσει. Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος στο σερβίς με 6 άσους. Είναι πολύ καλύτερος στο μπλοκ, διπλάσια μπλοκ από τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει και 16 πόντους από τα λάθη του Ολυμπιακού. Συν τους 41 πόντους από την επίθεση. Νομίζω ότι τα δικά μας σχόλια περιτεύουν μπροστά στην κάρτα που μας προσφέρει η στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη. 74-45 κερδισμένη πόντη. Το 25-8 στο δεύτερο σετ σε 17 λεπτά. Ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για τον Παναθηναϊκό. Για την κατακράτωση υπεροχή στα δύο πρώτα σετ. Σερβίς στην Καλαϊτζίεβα από τη Λόζανσιτς. Επίθεση η Κιώσης, πάει μπαλά στο μπλοκ. Η Φραγιαδάκη, επίθεση για το πρωτάθλημα, η Άνταμς τελειώνει τον τίτλο. 25-23 ο Παναθηναϊκός κάνει για περιπάτου νίκη 3-0 επί του Ολυμπιακού και πανηγυρίζει το πιο δύσκολο πρωτάθλημα της τετραετίας με MVP την Ελένη Φραγιαδάκη και με την Άνταμς να βελτιώνει από τελικό σε τελικό την απόδοσή της και να σφραγίζει τον τίτλο την ώρα που οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχωρούν εσπευσμένα στα αποδυτήρια.
και οι αντίπαλές τους πανηγυρίζουν την πιο δύσκολη ανατροπή των τελευταίων χρόνων. Ο Παναθηναϊκός με την πλάτη στον τοίχο μετά από δύο ήττες στα ισάρυθμα πρώτα μάτς ανακτά το πλεονέκτημα της έδρας και απόψε μετατρέπει τη σειρά των τελικών σε υγιεινό περίπατο για να πανηγυρίσει για 13η φορά στα εθνικά πρωταθλήματα και 23η στην ιστορία του το πιο δύσκολο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 3-0, ή αν θέλετε και Φραγκιαδάκη Ολυμπιακός 3-0, γιατί η συμβολή της Ελένης Φραγκιαδάκη στο σημερινό παιχνίδι είναι τεράστια, την ώρα που οι πράσινες αποθεώνονται από τους 2.000 και πλέον φίλους τους που ευτυχώς μένουν στις εξέδρες για να δούμε επιτέλους μια γιορτή. Για να δούμε δηλαδή αυτά τα στιγμιότυπα που βλέπετε στις οθόνες σας. Βλέπετε τη ρούξη του Μητρέσκου με την Τραγιάσκα και τον Παύλο Γιανακόπουλο να την συγχαίρει. Αποθέωση για την πρωταθλήτρια ομάδα του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά το πρωτάθλημα κρίθηκε στον τέταρτο τελικό στο 19-17 στα 5 σετ. Εκεί που ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρία για τον τίτλο, πρώτο μάτς γκολ τίτλου δηλαδή, και το έχασε. Στη Λεωφόρο η κακή βραδιά για τον Ολυμπιακό φάνηκε από το πρώτο σετ. Στο δεύτερο σφραγίστηκε καταφανώς η ελωτερότητα του Παναθηναϊκού. Στο τρίτο ο Ολυμπιακός αντέδρασε όντως, βελτίωσε τον μπλοκ, πήρε βοήθειες από την Καλαϊτζίεβα και την Τένεβα στην επίθεση. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε βάλει το πόδι στον γκάζι, είχε βρει ρυθμό, δεν έκανε λάθη, δεν χάλασε η υποδοχή του. Εξαιρετικά σταθερή εμφάνιση υπό την πίεση της επιτυχίας σε πέμπτο και τελευταίο μάτς. Δεν είναι σίγουρα το πιο δύσκολο τελευταίο παιχνίδι τελικού στην ιστορία των 26 πρωταθλημάτων της Α1. Είναι όμως μία από τις πιο δύσκολες ανατροπές με βάση το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στον τοίχο στο 2-0 προβάδισμα νικών του Ολυμπιακού και όχι απλώς γύρισε αλλά πήρε με τη δύναμη της έδρας και με το ψυχολογικό προβάδισμα που αυτή δίνει το 23ο τρόπαιο της ιστορίας του, ο λόγος στο Παντελή Λόλι. Έχουμε κοντά μας την MVP του τελικού. Έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει σήμερα? Όχι, ξέρω ότι πήρα το πρωτάθλημα μέσα στη Λεωφόρο με πάρα πολλούς οπαδούς, δικούς μου ανθρώπους, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Είναι η καλύτερη σου εμφάνιση, πιστεύω, στην καριέρα σου. Έχεις κοπεί, αν δεν κάνω λάθος, 3 φορές σε 17 επιθέσεις. Καλό είναι αυτό. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ποιος είναι MVP. Σημασία έχει αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα. Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια. Ελένη, που αφαιρώνεις αυτό το κύπελο? Πήρες την κούπα του κυπέλου στην Ιερά Πέτρα με δικό σου πόντο. Σήμερα κάνεις εξαιρετικό παιχνίδι εδώ στο τελικό του πρωταθλήματος. Πού τα αφαιρώνεις? Θέλω να τα αφιερώσω στις συμπαίκτριες μου, γιατί έχουν καρδιά πρωταθλητή και έχουν ψυχή για αυτή την ομάδα και καταφέραμε από 2-0 να πάρουμε σήμερα το πρωτάθλημα. Και ευχαριστώ τον κόσμο για αυτό εδώ το πράγμα. Την αφήνουμε να πανηγυρίσει με τις υπόλοιπες. Το γλέντι εδώ στη Λεωφόρο θα συνεχιστεί όπως και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστριών. Ισίδωρε. Για την κούπα έγιναν όλα. Είπαμε εξ αρχής ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπήκαν στο μονόδρομο μετά τη Λεωφόρο των 4 τελικών, το 2-0 που έγινε 2-2. Μπήκαν σε μονόδρομο πλέον, δεν υπήρχε έκτη ευκαιρία. Ήταν το 5ο και τελευταίο ραντεβού. Στο τέλος του μονόδρομου περιμένει η κούπα. Ολοκληρώνεται στη Λεωφόρο το 26ο πρωτάθλημα στις γυναίκες με τον Παναθηναϊκό. Πολυνίκη είναι όλες 5 οι ομάδες που έχουν πανηγυρίσει στις 25 προηγούμενες εκδοχές πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός φλέρταρε με το να προσθεθεί στη λίστα των ομάδων που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θέλησε να γίνει η έκτη ομάδα. Λοιπόν, 30.000 είναι το πριμ των αδελφών Γιαννακόπουλο, όπως μάθαμε τώρα από τον Βασίλη Πιστιόλη. Παντελή, σ' ακούμε. Θανάσης Γιαννακόπουλος κοντά μας, πριμ. Πριμ είναι 50.000 ευρώ. Πόσα? 50.000 ευρώ. Πόσα είπες εσύ τώρα? 30.000 ευρώ. Ωραία. Αυξήθηκε. Γιατί ήταν το πρώτο πρωτάθλημα που παίρνουμε και για τα 100χρονη ιστορία του Παναθηναϊκού μας. Πιστέψατε ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα θα μπορούσε να χάσει το πρωτάθλημα με αυτόν τον κόσμο? Όχι. Ήταν φανταστικός ο κόσμος.
και γι' αυτό του πρέπει ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μας. Με τέτοιο ανεπανάληπτο κόσμο δεν πρόκειται ποτέ η ομάδα να μην πρωταγωνιστεί και να παίρνει πρωταθλήματα. Κύριε Γιαννακόπουλε, από εδώ και λίγες μέρες έχετε στα χέρια σας και το αντρικό τμήμα. Πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει σε ανάλογες επιτυχίες? Κάνω δυνατά, δυνατά για να μεγαλουργήσει. Όπως έχω κάνει το μπάσκετ, έτσι θα κάνω και το βόλεϊ. Στα ίδια πρότυπα δηλαδή? Δεν άκουσα. Στα ίδια πρότυπα θα κινηθείτε? Στα ίδια, φυσικό και λογικό, στα ίδια πρότυπα. Ένα πράγμα έχω να υποσχεθώ σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού που με ακούνε σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και αν βρίσκονται, ότι θα κάνω τα δύνατα δυνατά ως ο Παναθηναϊκός να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Ουσίδωρε, 50 τελικά είπε το πριν, έτσι. Ναι, 50, 50. Από 30 σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε 50. Ο Βασίλης Κιόλης μου είπε ότι είναι 30.000. Αυξήθηκε. Ναι. Α, 50 έγινε τώρα, κύριε Πιστιόλη. Σε 10 λεπτά πόσο θα είναι να μας πείτε? Στον Ουσίδωρο Πρίτεση 50 μας είπε ο Θανάσης Γιαννακόπουλου. Ναι, η δημοπρασία. Το πριν των αδερφών Γιαννακόπουλου είναι 50.000. Επί τη ευκαιρία που τόσα χρόνια δεν κατάφερα να πω αυτό που ήθελα για αυτούς τους ανθρώπους, θέλω να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί μου δώσανε την ευκαιρία να δουλέψω και να προσφέρω στον Παναθηναϊκό. Ως προς τη φετινή χρονιά, ξαναφτιάξαμε μια ομάδα από την αρχή και κανείς δεν πίστευε ότι θα πάρουμε τον ΤΑΜ. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια, τον προπονητή και όλους όσους δούλεψαν σε αυτή την ομάδα. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήταν κοντά μας όλη αυτή τη χρονιά. Να ευχαριστήσω τον τύπο που στάθηκε αρρωγός στην προσπάθεια. Και βεβαίως και το Διοικητικό Συμβούλιο του Παναθηναϊκού που βοήθησε όσο μπορούσε. Ο Βασίλης Πιστιόλης εκτίζει το τμήμα των πρωταθλητριών τα τελευταία 5 χρόνια. Έχει πάρει 4 πρωταθλήματα, έχει πάρει 3 κύπελα. Είναι έτοιμος να πάρει και πρωταθλήματα και κύπελα με την ανδρική ομάδα? Θα συμμετάσχετε στο νέο σχήμα των ανδρών? Δεν σχολείων. Θέλω να κάνω πάντα το καλύτερο, είτε είναι οι γυναίκες είτε είναι οι άνδρες. Η μεγάλη μου αγάπη και η προτεραιότητά μου είναι πάντα οι γυναίκες. Όνειρό μου είναι αυτό που ξέρεις από χρόνια. Να διακριθείς στην Ευρώπη. Θα κάνετε το βήμα του Champions League? Να σταματήσουμε γιατί έρχεται το η κούπα. Κύπελο, το κύπελο στα χέρια της Ρούξη του Μητρέσκου. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής για 4η στη σειρά χρονιά και η Ρούξη του Μητρέσκου είναι η κορυφαία παίκτρια του Παναθηναϊκού στη σεζόν. Μπορεί να έλειψε σε εμάς που πήγαν στα 5 σετ στο πρώτο και στο δεύτερο, αλλά μετά το τρίτο επέστρεψε στο μάτς. Ήταν η παίκτρια που έκανε τη διαφορά ως διαγώνιος στο πρωτάθλημα στις δύσκολες στιγμές του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι αλήθεια ότι πέρασε διαπηρώσει και σιδήρο από τον Ηρακλή Κηφισιάς για να φτάσει στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό και να σφραγίσει με 3-2 νίκες αυτό το πρωτάθλημα που είναι τέταρτο στη σειρά, ισοφαρίζοντας το δικό του ρεκόρ από το 90 μέχρι το 93. Είναι το 13ο εθνικό, 23ο συνολικά, αφού πλέον αυτή η ομάδα έχει στη συλλογή της και 3 κύπελα και 7 πανελλήνια πρωταθλήματα. Κύπελο το οποίο δικαιούνται και οι Φραγκιαδάκοι, δικαιούνται και οι υπόλοιπες, και η Κουτουξίδη και η Χατζηνίκου, οι δύο βασικές προσαδόρες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έκαναν τη διαφορά και τώρα γίνεται ο γύρος του Τριάμβου στη Λεωφόρο, αλλά υπάρχουν και τα ΜΑΤ που θα ανακόψουν αυτήν την πορεία Τριάμβου για την απόλυτη αποθέωση των πρωταθλητών της ομάδας που έχει δημιουργήσει αυτοκρατορία στο γυναικείο βόλεϊ. Πήρε το πρώτο πανελλήνιο το 1971 με τον Κροσδάνοβιτς στη Θεσσαλονίκη, πήρε το πρώτο εθνικό το 1983 με τον Τουρσούκα και όταν το έχανε έβαζε τις βάσεις για να επιστρέψει. Έχει 4 στη σειρά από το 2004 και το 3-2 των Βρυλισσίων επί του Πανελληνίου στον τελικό. Ουσιαστικά επέστρεψε στους τίτλους για πρώτη φορά από το 2000, το 2005 και από τότε όποιες και αν είναι οι δυσκολίες το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός δεν το έχασε. Πάντως η παρουσία του Ολυμπιακού εφέτος συνολικά στη σεζόν, στην κανονική περίοδο και σε αυτήν την πεντάδα των τελικών με εξαίρεση αυτόν τον πέμπτο τελικό στον οποίο αντέδρασε μόνο στο τρίτο σετ ήταν πραγματικά εξαιρετική. Σιδωρέ, ομάδα δηλαδή που φτιάχτηκε για να πάρει το πρωτάθλημα έφτασε μια ανάσα, αλλά στο τέλος χτύπησε η καρδιά των πρωταθλητών. Παντελή. Λοιπόν, σύσσωμη οικογένεια Γιαννακόπουλων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος στο πλάι μας. Μια μεγάλη νίκη των κοριτσιών του Παναθηναϊκού.
ένα μικρό δείγμα της αγάπης μας για την ομάδα αυτή, ένα πριν 50.000 ευρώ για τη μεγάλη τους νίκη. Συγχαρητήρια σε όλους, το τεχνικό τμήμα και στους αθλήτες. Πραγματικά ταξίζαν. Συγχαρητήρια 10 φορές. Πιστέψατε ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να χάσει αυτό το πρωτάθλημα όταν βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τον Ολυμπιακό? Θα το δούμε μεθαύριο. Πάντως σήμερα πέτυχε μια μεγάλη νίκη, 98-75, εκεί στο Πανιόνιο. Και ξεκινάμε πλέον τους τελικούς. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Ευχαριστούμε πολύ. Για να πούμε, βέβαια, κατάλαβε τον... για τον, ναι, μπάσκετ. Εντάξει. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες τώρα με Θανάση Γιανακόπουλο, με Βασίλη Πιστιόλη, με Παύλο Γιανακόπουλο, με την ομάδα που πάτησε και φέτος στην κορυφή. 2.000 θεατές έχουν δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο. Άναψαν και τα καπνογόνα τώρα και πραγματικά η ορατότητα είναι περιορισμένη. Με αυτά τα πλάνα θα συνεχίσουμε τη ζωντανή μετάδοση και δίπλα μου είναι ο Τάκης Φλόρος. Λέγαμε στη διάρκεια της μετάδοσης, συγχαρητήρια για τον πρώτο σου τίτλο, Τάκη. Ευχαριστούμε. Ότι 6 μάτς, βλέπεις, είμαστε σε ραντεβού στον Ομίχλη, έτσι. 6 μάτς στα 5 σετ, 6 νίκες. 2-0 νίκες ο Ολυμπιακός, πάλι με 3-2 η νίκη του Παναθηναϊκού. Έλεγα στη μετάδοση ότι απόψε το βράδυ θα διαψεύσεις τις φήμες που λένε ότι θα πας στο καζίνο να παίξεις 3-2. Δεν πάω καζίνο, δεν πάω, όχι. Αλλά, κοιτάτε, ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος, δεν λέω μόνο η γυναική ομάδα, που έχει τέτοια ιστορία. Εδώ ο χώρος αυτός είναι ένας ναός, ο οποίος έχουν γίνει επιτεύγματα αθλητικά από το σωματείο του Παναθηναϊκού και πιστέψτε μου ότι ούτε μία στιγμή πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να χαθεί το πρωτάθλημα εδώ μέσα. Ούτε μία στιγμή δεν πέρασε, όχι, όταν ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 2-0 στις νίκες. Όχι, όχι, για σήμερα. Για σήμερα, ναι. Για σήμερα μιλάω. Να το πάρουμε από την αρχή. Ναι. Διότι η πίεση που είχες και εσύ και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ μεγάλη. Ο Ολυμπιακός πρώτο μάτσο εδώ και κλεισμένο των θυρών με καταπληκτικό μπλοκ 1-0. Δεύτερο στο Ρέντι, ο Παναθηναϊκός ως ή παρόν 2-0 νίκες. Εκεί τι σκέφτηκες? Εκεί, ειλικρινά, με ψύχρεμα τα είδα τα πράγματα. Είπαμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το υλικό που έχουμε, την δυναμική που έχουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε. Και πίστευα ότι αν δεν θα γινόταν 3-0, ότι ο Παναθηναϊκός είχε αυτή τη στόμφα της ομάδας που μπορεί να γυρίσει και να πάρει το πρωτάθλημα έστω και από 2-0. Σήμερα δεν είχατε καμία αντίδραση. Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός λίγησε στην ψυχολογική πίεση των οπαδών αυτή τη ατμόσφαιρα? Η Λεωφόρο ήταν γεμάτη από τις 5.30. Δεν το έχει δει ο συνεργάτης ο Παύλος Καραμαρούδης όσα χρόνια έχει παίξει βόλιο εδώ. Οι σκηνές εκτός γηπέδου ήταν πρωτόγνωρες. Από τις 3 και μετά οι γύρω δρόμοι είχαν κλείσει. Ο κόσμος περίμενε να μπει στο γήπεδο. Βέβαια δεν μπήκαν 900 στα εισιτήρια. Μπήκαν 2.000 μέσα και είναι άλλα 500 απ' έξω και βλέπουν μέσω τηλεοράσεων του Σούπερ πρώτο μάτς. Ναι, πρωτόγνωρα για το γυναικείο βόλιο και όχι μόνο. Ήταν καταπληκτική ατμόσφαιρα και δεν είναι μόνο ότι μόνο βοήθησαν, ήταν καταπληκτικά κόσμοι. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή φωνάζανε, δεν πετάχτηκε τίποτα, δεν δώσαμε δικαίωμα στους αντιπάλους να πούνε κάτι, στους διαιτητές να κάνουν κάτι. Ήταν πολύ πολύ σημαντικά αυτά. Καζίνο δεν πας, καρδιά παίζεις. Ούτε. Δεν παίζεις καρδιά. Τράπουλα ήταν η διαχείριση του υλικού για τον Παναθηναϊκό. Έχεις πάρει μάτς βάζοντας όλες πλην της Καρπουζά. Έχεις πάρει μάτς με τη Χατζηνίκου βασική χωρίς να παίξει Κουτουξίδου. Έχεις πάρει μάτς με την Κουτουξίδου βασική χωρίς να παίξει Χατζηνίκου. Έχεις πάρει μάτς και με τις δύο βασικές, κάτι που δεν κάνει καμία ομάδα σε άνω στις γυναίκες, να έχει δύο πασαδόρους. Έχεις πάρει μάτς από 2-0 εις βάρος, από 1-0 εις βάρος σου. Με την πλάση στον τοίχο από τον Ηρακλή Κηφισιάς. Οι ανατροπές που έχει μετρήσει ο Παντελής Λόλης είναι 10 σε σύντομο διάστημα. Αυτό λέγεται χαρτιά, λέγεται τράπουλα, άσου το μανίκι λέει. Εντάξει, και εγώ 40 χρόνια φούρναρης είμαι, δεν ήρθα τώρα στο βόλεϊ. Αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να διαχειριστώ πρώτα το υλικό που έχει, που είναι πάρα πολύ και ποσοτικά και ποιοτικά μεγάλο του Παναθηναϊκού και πώς θα φτιάξουμε την ομάδα που να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις απέναντι με τον Ολυμπιακό. Να δώσουμε το λόγο στον Παντελή Λόλη. Παραμένεις δίπλα μου, έχουμε να συζητήσουμε πολλά και για τη Φραγκεδάκη και για την Παπαγεωργίου και για την Δημητρέσκου. Έλα, Παντελή. Έχουμε δίπλα μας την αρχηγό του Παναθηναϊκού, του Ρίξου Δημητρέσκου. Ονειρεμένη χρονιά, πρώτη σου χρονιά αρχηγός του Παναθηναϊκού. Double, δύο κούπες. Στα 100 χρόνια του Παναθηναϊκού. Πολύ σημαντικό. Δώσαμε την απάντηση σε όλους που μας αμφισβητούσαν το καλοκαίρι. Αποζημιώσαμε τον κόσμο μας που ήταν δίπλα μας από την αρχή μέχρι το τέλος.
στις χαρές και στις λύπες μαζί. Πήραμε το κύπελο, πήραμε το πρωτάθλημα. Τους τα αφιερώνουμε, γιατί μας υποστηρίξανε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Και να σας πω κάτι, είμαι πολύ περήφανη που έχω τέτοιες συμπαίκτριες. Είμαι πολύ περήφανη. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ψυχή. Και να καταφέρεις να κάνεις τέτοιες ανατροπές, θέλει μεγάλη ψυχή. Ρουξή, είσαι αρχηγός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει Champions League. Θα πιέσεις τη διοίκηση να παίξετε του χρόνου Champions League? Θα το ήθελα πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά που κατακτήσαμε στην Ελλάδα, θα είναι το επόμενο βήμα για τον Παναθηναϊκό. Ελπίζω του χρόνου να πάμε να παίξουμε. Φέτος τι ήταν αυτό που έδωσε στον Παναθηναϊκό το πρωτάθλημα και το κύπελο? Σας είπα, η ψυχή που έχουμε και το ότι όλες μας τρελαινόμαστε με την αδικία. Και όταν ακούς το καλοκαίρι ότι ο Παναθηναϊκός διαλύθηκε, ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει, το Μαρκόπουλο φαβορεί, ο Ολυμπιακός φαβορεί, ο Ηρακλής Κηφισιάς φαβορεί, αυτό που μας μένει να κάνουμε είναι να αποδείξουμε ότι παραμένουμε καλύτερες. Εσύ πάντως παρέμεινες στο Παναθηναϊκό το καλοκαίρι. Γιατί πίστεψες σε αυτή την ομάδα? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να μην πρωταγωνιστήσει στα επόμενα χρόνια. Είναι απίθανο αυτό, δεν υπάρχει. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από τη Ρόξη Δημητρέσκου. Δίπλα μου ο Τάκης Φλώρος. Είχατε καρδιά, είχατε ψυχή, όπως είπε, κάνατε ανατροπές. Η αλήθεια είναι ότι παρέλαβες μια ομάδα στη μέση τη σεζόν, δουλεμένη από τον Νίκο Παπαϊωάννη, ο οποίος επίσης έχει ένα μερίδιο, διότι αυτός άρχισε τις σεζόνες, έβαλε τη σφραγίδα του τίτλου. Μεγάλο. Αλλά έγιναν πολλά σε όλη αυτή τη διαδρομή. Έχει δίκιο η Ρούξη, δεν είσαστε μόνοι σας φέτος. Αυτό είναι. Δεν μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι δίκαιος αθλητισμός. Στο τέλος καρπούσε αυτά που αξίζει. Δηλαδή αυτή η διοίκηση, αυτοί οι προπονητές που περάσανε, αυτές οι κοπέλες αξίζανε αυτό που κερδίσαμε. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτε αν δεν έχεις άτομα, όπως είπε και η Ρούξη πολύ σωστά, που να πιστεύουν, που να έχουν κουράγια, που να το θέλουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι, εγώ πιστεύω, στη συνειδησιακή δουλειά και στα συνειδησιακά άτομα. Στην υποδοχή είχατε πρόβλημα πάντως, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό αλλά και με τον Ηρακλή Κηφισιάς. Έκανες πολλές αλλαγές, ακόμα και του Μητρέξκου, ακόμα και η Λόζανσιτς. Γιατί στην υποδοχή για μια ομάδα που έχει στηθεί για να πάρει το πρωτάθλημα και να κρατήσει τα σκύπτρα εντός και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, γιατί τέτοιο κενό στην υποδοχή? Όντως είχαμε ένα κενό και κοιτάτε, και έχουμε κάνει και τρίκ, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι απλά να τα δεις. Και αν σας είναι και ένα ερωτηματικό, γιατί δεν έπαιζε Φραγκιαδάκη, έπαιρνε να είναι καλά η Λόζανση για να παίξει Φραγκιαδάκη. Για να μπορεί να πάρει ένα μέρος. Είπα στη μετάδοση ότι η Φραγκιαδάκη ήρθε ως αναπληρωματική αντί της Παπαγεωργίου. Και όταν να δούμε, θα παρακαλέσω τον Παναγιώτη Ατζόγλου να δούμε με την πρώτη ευκαιρία τις τελειωμένες επιθέσεις και τους πόντους στο παιχνίδι για να τα σχολιάσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Σε κάποια φάση είχε 11 στις 11 στο 14-13 του τρίτου σετ. 15-15 τρίτο σετ, 12 στις 14. 14 στις 16. Λοιπόν, η Φραγκιαδάκη τελειώνει το μάτς με 15 στις 18. Δεν είναι να αναρωτιέται κανείς γιατί ο Φλώρος την έχει στον πάγκο και παίζει με την Παπαγεωργίου. Έτσι είναι. Πρώτα διασφαλίζει την υποδοχή. Η Λόζαντζικ πέρασε μια περίοδο τραυματισμού και είχε να κάνει 40 μέρες προπόνηση. Όταν μπόρεσε και ήταν καλά, μπορούσαμε να συνδυάσουμε τη Λόζεν σαν υποδοχέα και να δέσουμε έτσι την ομάδα. Πιο μπροστά δεν μπορούσαμε. Γιατί να πάρει υποδοχή η κεντρική που είναι η Λόζεν έτσι? Ναι, γιατί έχει ένα μικρό πρόβλημα η Φραγκιαδάκη σαν δομέα. Ενώ η Παπαγιοργίου είναι καλύτερη στην είναι υποδοχή καλύτερη και χειρότερη στην επίθεση. Και τέλος πάντων κάναμε κάποιες αλχημίες, κάποια μερεμέτια στο τέλος. Την έστησε την ομάδα. Το κάναμε στο τέλος. Πώς θα το γιορτάσεις απόψε? Είχες πολύ σκέψη το λίγο. Έλα, Παντελή. Λοιπόν, και η Ξανθή Μιλωνά, on camera, μετά από αυτό το χαμό. Τι ήταν αυτό που έδωσε φέτος στον Παναθηναϊκό το πρωτάθλημα και το κύπελο, Ξανθή? Οι πολλές ανατροπές που κάναμε και έχουμε μάθει μέσα από τις ανατροπές να γυρίζουμε παιχνίδια και να δείχνουμε πόσο πραγματικά το θέλουμε και να μιλάει η καρδιά του πρωταθλητή. Σήμερα μπροστά σε 2.000 κόσμο, σηκώσατε την τέταρτη συνεχόμενη κούπα. Σίγουρα, ήταν όλη της εκπληκτική, φανταστική ατμόσφαιρα και το θέλαμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά και από την Μιλωνά. Τι θα κάνεις απόψε, έχεις σκεφτεί? Ταβέρνα. Ταβέρνα, απλά πράγματα. Ταβέρνα ή κυνήγι? Ισίδωρε. Κυνήγι 20 Οκτωβρίου. Πρώτα κυνήγι και μετά ταβέρνα. Πρώτα κυνηγάμε και μετά θα φάμε. 20 Οκτωβρίου. Πάντως το κυνήγησες τον τίτλο μανιωδώς και εσύ και η ομάδα. Παρά τα όποια προβλήματα. Στο 2-0 νίκες είσαστε με την πλάτη στον τοίχο. Έλεγα πριν ότι για τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα χάθηκε στο Ρέντι. Την ανατροπή που έχει κάνει είναι 2-2, ο τέταρτος τελικός έχει ευκαιρία για να πάρει το πρωτάθλημα. Εκεί όταν
δεν σκοτώνει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, όπως λέμε σε εισαγωγικά. Μετά έρχεται ο Παναθηναϊκός και ανατρέπει την εις βάρος του κατάσταση. Ισχύει το ίδιο και με τον Ηρακλή Κηφισιάς. Έχασε ευκαιρία να σας τελειώσει ο Ηρακλής Κηφισιάς. Έτσι. Αλλά. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Έτσι είναι. Αυτά είναι. Εγώ πιστεύω ότι η αποτυχία από την επιτυχία δεν έχει απόσταση καν. Μπορεί εκεί που είσαι. Είσαι τόσο καλά, μπορεί με ένα μικρό λάθος, μια μικρή αλλαγή που θα γίνει, να αλλάξουν τα πράγματα. Πώς είναι τελικά τα κεφλόρο ο πρωταθλητισμός, αυτή η πίεση να μην χάνεις ποτέ, διότι είσαι ο άνθρωπος που έχει βάλει τις βάσεις ουσιαστικά του γυναικείου βόλεϊ στην Ελλάδα, ο μακροβιότερος προπονητής της εθνικής ομάδας, δηλαδή το γυναικείο βόλεϊ στο ίσον λέει Φλόρος και μετά λέει τους υπόλοιπους, Γιάννης Νικολάκης και οι υπόλοιποι. Εσύ είσαι πρώτος ως προς τη δημιουργία του γυναικείου βόλεϊ. Από τον Ηρακλή, τον οποίο υπηρέτησες πολλά χρόνια, ξαφνικά φεύγεις από τους πάγκους, γίνεσαι εποπτεύω, να το πω έτσι, τον Ηρακλή. Σου γίνεται η πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνεις την ομάδα για να ζήσεις αυτές τις στιγμές που βλέπουμε τώρα. Πώς είναι να σε πιέζουν να μην χάσεις ποτέ? Το γνωρίζω αυτό και έτσι είναι και η συγκρασία μου. Δηλαδή λειτουργώ με την πίεση. Δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Δεν με ενοχλεί. Αυτό νομίζω είναι η τροφή που έχω σαν προπονητής. Να λειτουργώ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έχει πάρει το πρωτάθλημα, αλλά ο Παναθηναϊκός έχασε το σερί με τον Ηρακλή Κηφισιάς αίτη του έδρας. Έκανε δύο ήττες στη σειρά στα play-off. Ανακατεύθηκε πολύ τράπουλα, γι' αυτό έλεγα. Αυτό είναι καλό. Καλό. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτά πρέπει να τελειώνουν. Δηλαδή να μην έχεις, ας πούμε, το άγχος ότι δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει χάσει. Δεν ξέρω ποτέ, δηλαδή, στην ιστορία, όχι του βόλεϊ, του αθλητισμού, που δεν έχει χάσει ομάδα. Αυτά είναι για να φεύγουν, είναι για να περνάνε και να βάζεις άλλους στόχους. Είναι καλό αυτό. Αυτό δεν με ενόχλησε καθόλου. Είδαμε το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών, συμφωνείς? Για πρώτη φορά τέσσερις ομάδες διεκδίκησαν τον τίτλο. Ναι. Και η ευχή μου είναι να αυξηθούν αυτές οι ομάδες. Δηλαδή από τέσσερις να γίνουν έξι του χρόνου και να μπορέσουμε να δούμε μεγαλύτερη διάρκεια πρωταθλήματος και πιο σκληρό πρωτάθλημα. Πού είσαστε καλύτεροι εσείς από Ολυμπιακό, Ηρακλή Κηφισιάς και Μαρκόπουλο? Το ότι ξέρετε τη διαδρομή για τον τίτλο, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες όχι. Εγώ το είπα ξανά ότι σε κάποιους σύλλογους αιωρούνται κάποια πράγματα τα οποία είναι κεκτημένα χρόνων. Τα οποία είναι μεταφυσικά, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε ούτε. Δεν είναι χειροπιαστά. Σε αυτό εδώ το χώρο όλοι είναι πρωταθλητές. Δηλαδή ο Νίκος ο φροντιστής είναι πρωταθλητής. Ο Ναπολέον ο φυσιοθεραπευτής είναι πρωταθλητής. Όλοι το γνωρίζουν. Αυτή η πίεση αυτό μεταφέρεται στο αντίπαλο τερέν. Έτσι, ναι, όλοι αυτοί το ξέρουν αυτό το πράγμα, το νιώθουν, το έχουν περάσει στο πετσί τους και είναι νομίζω πολύ σημαντικό αυτό. Τι περιθώρια βελτίωση έχει ο Παναθηναϊκός? Ο Τάκης Φλόρος θα συνεχίσει και τον χρόνο? Δεν ξέρω καθόλου, ειλικρινά δεν το λέω γι' αυτό. Δεν έχουμε καν συζητήσει, αλλά έχει. Αν δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να βελτιωθεί, ποιος μπορεί άλλος? Μπορεί. Έχει όλα τα κέικια. Έχει κόσμο, έχει οικονομική άνεση, έχει βάση Ελληνίδων αθλητριών που μπορεί αυτό να το εκμεταλλευτεί και με καλές επιλογές να γίνει μια ευρωπαϊκή ομάδα. Ο Παντελής Λόρης έχει το λόγο, ο Τάκης Φλόρος παραμένει εδώ. Παραμένει ο Τάκης Φλόρος για να το ρωτήσουμε τι θα κάνει την επόμενη σεζόν. Γιατί έχω μια πληροφορία που τον θέλει να μην μένει στο Παναθηναϊκό. Για δικούς του λόγους. Δεν είναι ψέμα ότι έχω πολλά. Έχω στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν οι γονείς μου που είναι πολύ μεγάλοι άνθρωποι. Είμαι καθηγητής στα ΤΕΦΑ, είναι το σπίτι μου. Είναι πολλά που με δένουν εκεί και είναι μια μεγάλη απόφαση αν θα πάρω για να κατέβω στην Αθήνα για μόνιμα και όχι όπως έτσι. Έχεις πάρει πρωτάθλημα όμως. Ναι. Και κύπελο. Αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε συζήτηση, πιστεύω. Είναι οι στόχοι και που θα έχει, που πιστεύω είναι ψηλή, γιατί έχει ανθρώπους. Γνώρισα παράγοντες που δεν είχα γνωρίσει ποτέ σε σωματείο και θέλω να το πω ότι έκανα μια καταπληκτική συνεργασία με τον κύριο Πιστιόλη. Ο ένας νομίζω ότι πρόσθετε κάτι στον άλλον, σε αυτά που λέγαμε σκοπέλες και βοήθησε καταπληκτικά αυτός ο άνθρωπος στο να παραμείνει η ομάδα εκεί που είναι και να μπορέσει να διεκδικήσει αυτά που διεκδίκησε και τα πήρε. Θα περιμένουμε την απόφασή σου την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Συγχαρητήρια για τον τίτλο. Και εγώ ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια από όποιο πόστο και αν υπηρετήσεις ή δεν υπηρετήσεις. Στο Βόλε θα είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.